διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό μεσημέρι. Είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο όπως συνήθως με τον Δημήτρη Καζάκη. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Κυπριώτης και ο Γρηγόρης ο Πιωρτσάκος. Μιλάμε για την βασική επικαιρότητα της ημέρας, ο τρόπος δηλαδή που καταλαβαίνουμε τα πράγματα και τα αναλύουμε προσπαθώντας να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει. Είναι λιγάκι δύσκολο αυτές οι εποχές να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει, διότι πολύ απλά συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα και μάλιστα με όρους αχατογράφητων νερών. Βρισκόμαστε σε μια φάση δηλαδή που είναι λιγάκι αχατογράφητα τα νερά, που δεν είναι μόνο βέβαια η χώρα μας, αλλά είναι το διεθνές περιβάλλον, ο τρόπος που διαμορφώνεται η παγκόσμια πολιτική και η οικονομία. Αλλά πριν πάμε εκεί, να σας πούμε ότι η επικοινωνία με την εκπομπή μπορεί να γίνει μέσω του τηλεφώνου το 210-34-28-676, 210-34-28-676 ή διαμέσου του email στο μικρόφωνο, μία λέξη, στο μικρόφωνο papakigmail.com. Επίσης να πούμε ότι για όσους προσδοκούν την συζήτηση από κοντά, γιατί παίρνουμε διάφορα μηνύματα και τα λοιπά για εκδηλώσεις που γίνονται ή που θα γίνουν για όλα τα ζητήματα αυτά, να σας πούμε ότι το Σάββατο 24 Μαρτίου, παραμονές της Εθνικής Επετείου, θα γίνει εκδήλωση, η μερίδα όπως λέγεται, του ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου μαζί με τον Δήμο Αμαρουσίου, όπως μας πληροφόρησαν από κοινού, για τα ζητήματα των μνημονίων, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, Βασίλη Σοφίας και Δέλτα Μόσχα στο Μαρούσι. Ομιλητές θα είναι ο Φώτης ο Λεπίδας, ο Φώτης ο Μαζαράκης και ο Δημήτρης ο Καζάκης. Λοιπόν, καταρχάς υπάρχει ένα θέμα σχετικά με την ελληνοτουρκική σύραξη. Δεν ξέρω αν την ξέρετε, ελληνοτουρκική σύραξη στο survival νούμερο 2. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Οι Έλληνες έπαιξαν απέναντι στην Dream Team των Τούρκων, που έχει τεράστια εμπειρία σε reality επιβίωσης. Αλλά υπήρξε μια προκλητική ατάκη κατά το Τούρκο κατά των Ελλήνων. Δηλαδή μιλάμε το Πανελλήνιον αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι είναι, έχει συγκλονιστεί. Διότι όπως το κάνουμε, το μεγάλο θέμα μας είναι πώς είναι δυνατόν οι Έλληνες παίκτες να χάσουν με σκορ 19. Λοιπόν, στο Τούρκο κανάλι, ξέρετε, το Sky, ας πούμε, αυτό το πράγμα, που είναι το κανάλι του Ερντογκάν, ήταν του Αλαφούζου, τώρα είναι του Ερντογκάν. Το
αυτό που πρέπει, πέρα από τις αστειότητες που υπάρχουν, διότι έχουμε και άλλα ζητήματα, όπως έχει 5 προτάσεις που εξετάζει ο κύριος Κοντζιάς για το όνομα του Σκοπίων, θα είναι σε σπεράντο, διότι και θα απαγορεύεται, λέει, και η μετάφραση. Προσέξτε, δηλαδή αυτό είναι πρωτοφανές. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα είμαστε το ρεντίκολο της Οικουμένης. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό ποτέ, να υπάρξει, ας πούμε το πούνε, γκόρνα Μακεδόνια και να σου απαγορεύουν να το μεταφράσεις στη γλώσσα σου. Είναι εντυπωσιακό. Τώρα πώς αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να σταθεί. Δεν πρόκειται να σταθεί, πρόκειται για αστειότητες που παίζουν μεταξύ τους για το Θεέ Αθήνα. Το όλο ζήτημα είναι ότι παίζουν με όρους τελεσμένων, ότι και αυτό είναι ένα ακόμη τελεσμένο, και για όσους σκέφτονται με όρους τελεσμένων, μια και έγινε, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε. Απλά ένα μικρό παράδειγμα από την σχετικά πρόσφατη ιστορία για τον τρόπο που ξέρουν οργανωμένα κράτη, τα οποία βεβαίως υπακούν στο θυμικό, όχι μόνο δηλαδή το συνέστημα, αλλά και τη λογική ενός ολόκληρου λαού, δείτε πώς ανατρέπουν τα γεγονότα. Μετά την επικράτηση του Μάο στην Κίνα το 1949, μετά την επανάσταση δηλαδή, την επικράτηση της κόκκινης Κίνας ή της δημιουργίας λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας, η Κίνα δεν αναγνωριζόταν από κανένα κράτος, η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, όπως επίσης και δεν ήταν μέλος του ΟΗΕ, καθότι αρνιόταν επίσημα ο ΟΗΕ, με πρώτους βεβαίως τις Ηνωμένες Πολιτείες, να αναγνωρίσει τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, διότι στο μέλος του ΟΗΕ ήταν η λεγόμενη δημοκρατία της Κίνας ή η κυβέρνηση Chiang Kai-shek του εθνικού λεγόμενου μετώπου, το οποίο έχει καταφύγει στη Φορμόζα, δηλαδή στην Ταϊβάν. Αυτή είναι αναγνώριζαν ως Κίνα. Δεν υπήρχε η άλλη Κίνα για αυτούς. Από το 1949 μέχρι το 1971. Και η Κίνα, μια Κίνα που ήταν από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου και βεβαίως μεγάλης γεωστρατηγικής σημασίας, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς. Και κατόρθωσε η Κίνα και το ανέτρεψε. Και όχι μόνο ανέτρεψε αυτό το πράγμα, αλλά έδιωξε και τη Φορμόζα από τον ΟΗΕ. Και βεβαίως για όσους από αυτούς που λένε ότι είναι τετελεσμένα, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Έχουμε και τους Αμερικάνους απέναντι, έχουμε και τους Βρετανούς απέναντι, έχουμε και, και τον Μπουλκουμέ απέναντι. Οπότε πώς να θέσεις θέμα Μακεδονίας, για παράδειγμα, ή τέλος πάντων μια σύνθετη ονομασίας, όπως έχουμε τη Δυτική Θράκη, έχουμε και την Ανατολική Θράκη, έχουμε τη Βόρεια Ήπειρο, έχουμε και τη Νότια Ήπειρο, έχουμε τη Θεσσαλία, την έχουμε, θα τη χάσουμε και αυτή, δεν ξέρω, λοιπόν, που την έχουμε. Έχουμε τα νησιά του Αιγαίου που δεν έχει νόημα να χωρίζονται σε τουρκικά νησιά του Αιγαίου και σε ελληνικά νησιά, διότι ενιαία είναι τα νησιά, δηλαδή δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, και με έτσι πάει λέγοντας, δεν σου μένει απολύτως τίποτα, δεν υπάρχει λόγο συνόρων. Υπάρχει και μια, πώς θα το πούμε, ολίγον ανιστόρητη, θα έλεγα, αντίληψη ότι τα σύνορα έτσι αλλιώς είναι προϊόν των αγούσων τάξεων, δίνεται και μια έμφαση στο αριστερόν της ερμηνείας, είναι η άρχουσα τάξη που χωρίζει τα σύνορα, και βεβαίως εφόσον η άρχουσα τάξη χωρίζει τα σύνορα, τι μας νοιάζει εμάς για το πώς είναι τα σύνορα. Βεβαίως, όποιοι ξέρουν ιστορία, υπάρχουν τριών ειδών ιστορικές κατηγορίες σύνορων. Η πρώτη είναι η συγκρότηση των σύνορων κάτω από πολέμους επικράτησης άρχουσων τάξεων. Ισχύει αυτό, υπάρχει αυτό το πράγμα, και αυτό το είδαμε να διαμορφώνεται, για παράδειγμα, στη Δυτική Ευρώπη, στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, με τους λεγόμενους εθνικούς λεγόμενους πολέμους του 19ου αιώνα. Η δεύτερη κατηγορία είναι η εθνική απελευθερωτική πόλεμη, όπως έγιναν στα Βαλκάνια, όπου διαμορφώθηκαν τα σύνορα ως προϊόν εθνικών απελευθερωτικών πολέμων. Αυτό το πράγμα συνέβη στα Βαλκάνια με ό,τι σημαίνει αυτό. Και το τρίτο είναι η λεγόμενα τα ποικιοκρατικά σύνορα, δηλαδή εκεί που διαμορφώνονταν, πώς να το πούμε, διαμορφώθηκαν πάνω στο χάρτη με μυρογνωμόνιο και χάρτη και χάρακα από τους αποικιοκράτες, όταν οι αποικιοκράτες διαμέλιζαν και ανασυγκροτούσαν αυτοκρατορίες, όπως έγινε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ή στην Αφρική, και βλέπουμε σε ορισμένα κράτη τα σύνορα να είναι
τόσο ευθύγραμμα όσο εντυπωσιακά, ας πούμε, και βεβαίως τα κάνανε όπως γουστάρουν, με όλο αυτόν τον τρόπο. Όπως και να έχει όμως, αυτός που πρέπει να έχει το λόγο, το βασικό λόγο, είναι ένας λαός. Το θέμα, το λαός, με βάση τα δικά του εθνικά συμφέροντα και το ζήτημα της ειδικής του εθνικής ταυτότητας. Το ερώτημα είναι, τι απηχεί αυτό το κρατήδιο εκεί πάνω? Γιατί το κουβεντιάζουμε αυτό? Τελευταία, υιοθέτησε ως επίσημη γλώσσα την αλβανική, αν δεν κάνω λάθος. Δεύτερη αλβανική γλώσσα. Λοιπόν, η δεύτερη επίσημη γλώσσα τους. Υπάρχει μεγάλη, πώς θα το πούμε, υπάρχει περίπτωση αυτό το κρατήδιο να κρατηθεί? Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα διχαστεί μέχρι αηδίας, θα διχοτομηθεί, θα τεμαχιστεί και θα ένα μεγάλο κομμάτι, αν όχι ολόκληρο, θα προσαρτηθεί και θα ενωθεί με το Κόσοβο. Σχέδιο που υπάρχει από το 1878, πρώτος το επινόησε ο Αυστριακός Αυτοκράτορας τότε Αυστρίας και το επιτελείο του. Γι' αυτό ξεκίνησε και η ιστορία με το Μακεδονικό στα πλαίσια του Ανατολικού ζητήματος. Τώρα το ξαναβάζουν στο τραπέζι, γι' αυτό μας πάνε πίσω από τη λύση των εθνικοπεριθωτικών πολέμων των Βαλκανικών και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μάλλον, που τελευταία του πράξη είναι η συνθήκη της Λοζάνης. Αλλά δυστυχώς δεν σκεφτόμαστε με αυτούς τους όρους και φυσικά δεν σκεφτόμαστε με όρους ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο. Ότι στην ουσία, δηλαδή, αυτό που ζούμε από την εποχή του πρώτου μνημονίου είναι πόλεμος. Ένας πόλεμος, ακήρυκτος μεν, ως ένα βαθμό δεν πέφτουν οι πιστολιές ακόμη, αλλά είναι ακήρυκτος. Αξίζει τον κόπο, έτσι, για να μπούμε και στο κυρίως θέμα, να θυμίσουμε από την τέχνη του πολέμου, του Σαν Τζου, έτσι, όπου λέει στο κεφάλαιο 3, παράγραφος 1 και 2, όπου αναφέρει ότι η μεγάλη επιτυχία ενός πολέμου δεν είναι η κατάκτηση ενός κράτους, μιας περιοχής, ενός εδάφους, το εδάφους ενός κράτους, μετά από την καταστροφή αυτού του κράτους, δηλαδή μετά από μια πολεμική επιχείρηση η οποία διαλύει αυτό το κράτος, το καταστρέφει ολοκληρωτικά, αλλά η αποθέωση της στρατηγικής ενός πολέμου είναι η κατάκτηση αυτού του κράτους και του εδάφους χωρίς να χρειαστεί να πέσει πιστολιά. Αυτό θεωρόταν από την αρχαία Κίνα ως το επιστέγασμα της στρατηγικής διεξαγωγής ενός πολέμου. Αναφέρεται, σας είπα, στο κεφάλαιο 3. Δεν ξέρω αν υπάρχει στα ελληνικά η τέχνη του πολέμου, το Σαν Τζου. Φαντάζομαι πως θα πρέπει να υπάρχει, ναι. Διαβάζε το, έχει αξίζει τον κόπο για να καταλάβουμε τι συμβαίνει σήμερα και στη χώρα μας αλλά και ευρύτερα στην περιοχή. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε τι γίνεται στη γύρω περιοχή. Έχουμε την επικράτηση της Τουρκίας στην περιοχή του Αφρίν, καταρχήν τουλάχιστον. Έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε κάτι, πώς να το πούμε, δεν έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με την παρά μόνο την κατάληψη του Αφρίν από την Τουρκία και τις δηλώσεις του Ερντογκάν ότι πρόκειται να επεκτείνει τις επιχειρήσεις, στρατιωτικές του επιχειρήσεις, όπου σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας τις έχουν προσυμφωνημένες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη δημιουργία μιας υγειονομικής ζώνης κατά μήκος των κουρδικών περιοχών έως και το Ιράκ. Ανέφερε χθες ο Ερντογκάν συγκεκριμένες πόλεις που, αν τις δείτε στο χάρτη, είναι στην πραγματικότητα όλη η κόμβη στη Βόρεια Συρία που αναφέρεται, που είναι ακριβώς κάτω από τα σύνορα, τα σύρο-τουρκικά σύνορα μέχρι το Κομπάνι. Και όμως υπάρχουν τώρα πάνω από 20 βάσεις των Αμερικανών. Έτσι λέγεται. Ακόμη δεν ξέρω.
Νομίζω ότι είναι από την προπαγάνδα που ετοιμάζεται. Δεν νομίζω ότι έχουν ακόμη την... Αν είναι τόσο δυνατός και το κάνει, να δούμε. Λοιπόν, θα το δω. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Επειδή όμως αυτό που το δεύτερο στοιχείο για που δείχνει... Για να πούμε για την νίκη λίγο στο αυτό, ναι. Για να ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει εκεί και πόσο δυνατός είναι ο στρατός των Τούρκων. Όχι ότι τον υποτιμούμε, έτσι, μην κάνουμε το λάθος ότι τον υποτιμούμε, δεν υποτιμούμε καθόλου. Το θέμα είναι όμως ότι εκεί χρησιμοποίησε έτσι έναν στρατό, ο οποίος δεν ήταν καθαρά δικός του, ήταν από τις δυνάμεις αντιπολίτευσης Συριακής, οι άταχτοι αυτοί που γυρνάνε δεξιά και αριστερά, οι τσιχαντιστές μέσα, είναι ένα συνοθήλευμα. Ναι. Ήταν άλλοι οι οποίοι ήταν μισθοφόροι, με 300 ευρώ το κεφάλι κατά μήνα. Αυτοί δεν έχουν και τίποτα να χάσουν, έχουν μάθει όλοι αυτοί να κόβουν κεφάλια, ας πούμε. Δεν ξέρουν τι πάνε να πει τίποτα άλλο. Και βεβαίως από πίσω υπήρχαν οι δυνάμεις των Τούρκων, του τακτικού στρατού, να το πούμε έτσι, οι οποίοι παίρνανε μυρωδιά πολέμου, τις έκανε εμπειροπόλεμες, και αυτό είναι στα θετικά βέβαια. Γράφεται για τους Τούρκους, για την εκπαίδευση, αν το πούμε έτσι, του τουρκικού στρατού. Και έναντι αυτών είχε απέναντι ελεύθερους μαχητές, Κούρδους, οι οποίοι έχουν μάθει έναν ανταρτοπόλεμο και έναν πόλεμο πόλεων, που είναι πάρα πολύ καλή, αλλά με τι όπλα. Όταν τα μοναδικά όπλα που είχαν ήταν οι ρουκέτες, οι οποίες είχαν προμηθευτεί από τους Αμερικανούς, που τους είχαν δώσει οι Αμερικάνοι, και είχαν και κάποια ελαφρά άρματα, μάλλον δεν ήταν ούτε καν άρματα, μεταφοράς προσωπικού κυρίως, τα οποία ή άλλα πώς θα λένε, πολιτικά αυτοκίνητα, τα οποία τα είχαν μετατρέψει σε πάνω με όπλα για να μπορούσαν να αντισταθούν, δηλαδή τίποτα. Ο άλλος απέναντί του χρησιμοποίησε αεροπορία, βαριά τεθωρακισμένα και πυροβολικό. Σφυροκόπησε, έκτισε σχράς αποστάσεις των 20-30 χιλιόμετρων, σφυροκοπούσε εκεί πέρα από τον αέρα ψηλά. 55 ημέρες, όταν έλεγε ότι το χρειάζεται μόνο μια εβδομάδα για να το καταλάβει. Έτσι λοιπόν δεν έκανε και κανένα μεγάλο κατόρθωμα. Πάντως από ό,τι είδαμε τα τουρκικά μέσα, ναι, που δείχνανε την επέλαση των αρμάτων, μαχητών του, ναι, ναι, ναι. Όπως μπήκανε στο Αφρίν καταρχήν χωρίς άρματα. Ναι, ναι. Μου έκανε εντύπωση η τακτική εισόδου. Δεν βάλανε άρματα μπροστά, βάλανε τους μαχητές αυτούς τους γνωστούς. Ναι, φοβούνται να βάλουν τα άρματα γιατί είχαν χάσει πόσα. 75 συνολικά, 35 αναφέρουν μόνο στη μάχη για το Αφρίν. Βέβαια αυτό να το βλέπει και η Δύση που τους τροφοδοτεί με αυτά τα άρματα, ναι, για να μπορεί να κάνουν... Της Γερμανίας. Ναι, η κυρία Γερμανία και η κυρία Μέρκελ, η οποία ηρίστο εμπαρόδο κατά δήλωση του κυρίου Κοτζιά παρενέβη στον Ερντογάν και του μίλησε για τους... Τέτοια ξεφτύλα έχουμε δηλαδή, του μίλησε για τους δύο κρατουμένους Έλληνες. Αυτά τα είπε ο Κοντζιάς μόνος του, εμείς δεν άκουσαμε καθόλου τη Μέρκελ. Έχουμε δύο κρατουμένους Έλληνες. Ναι, κρατούμενοι ήταν αυτοί. Δύο κρατούμενοι Έλληνες. Και βγήκε βέβαια ο Πάνος. Τι ήτανε, τουρίστες. Και είπε έξω από το δικαστήριο, λέγεται, εγώ επιμένω ότι είναι όμοιροι. Κάτι ξέρει τώρα αυτός για να το λέει αυτό, δεν το λέει έτσι. Διάβασα τα δικά μας κείμενα γι' αυτό. Λοιπόν, έχει τις πληροφορίες, έχει και το γεγονός ότι ξέρει ότι τον έχουν αδειάσει και αυτόν και τον Κοντζιά, διότι από κάτω γίνεται παιχνίδι ανταλλαγής. Τώρα τι θα ανταλλάξουν, θα το δούμε. Η Γερμανία αντάλλαξαν, πώς θα λένε, τα άρματα, απελευθέρωσαν κομμάτι οπλισμού. Από ό,τι μας είπανε, από ό,τι διαβάσαμε στον Τερσπίγκελ και σε άλλα γερμανικά, όταν απελευθερώθηκε ο Πάστορας, ο συγκεκριμένος Γερμανός. Ο δημοσιογράφος. Δεν είναι, νομίζω ο Πάστορας είναι των Αμερικανών. Το Αμερικανό, ναι. Πάντως δήλωσε ότι ντρέπεται το ότι χρησιμοποιήθηκε για να κλειστεί στρατιωτική συμφωνία. Μπράβο. Δεν ήθελε ούτε καν να το ακούσει αυτό. Λοιπόν. Του είχαν στείλει όμως αεροπλάνο. Mm-hmm. Στείλανε αεροπλάνο από την προηγούμενη μέρα, ναι, για να κάνει αυτή τη δουλειά. Και δεν ήθελε ούτε να το χρησιμοποιήσει. Το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι προφανώς οι Γερμανοί έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στην αναδιοργάνωση του τουρκικού στρατού
μάλλον εκείνων των δυνάμεων που υποστήριξαν τους μαχητές, πώς τους λένε αυτούς, στο Αφρίν. Δηλαδή πρόκειται για τη γέννηση ενός καινούργιου τουρκικού στρατού, αυτό πρέπει να το πούμε, για το οποίο είναι εκπαιδευμένο να πολεμάει πλέον σε νέο πεδίο μάχης που από ό,τι φαίνεται το καινούργιο δόγμα πολέμου είναι προσανατολίζεται στο να δίνει τις μεγάλες μάχες σε αστικό περιβάλλον. Και έτσι αναπροσαρμόζονται και όλη η πολεμική τεχνολογία σε αυτά τα πράγματα. Ο λόγος που τώρα πλέον και οι Αμερικανοί, εγώ γιατί στους Αμερικανούς το διάβασα, ζητοκραυγάζουν για την αποτυχία των Leopard 2 α4 που είχε ο Ερντογάν, είναι γιατί ενώ το Leopard 2 α4 είχε σχεδιαστεί για τις μεγάλες μάχες των πεδιάδων, αρματομαχίες. Σωστό. Λοιπόν, και έτσι ήταν. Έτσι ήταν. Αποδείχτηκε ανίκανο στο να μπορέσει να είναι αποτελεσματικό σε μάχες αστικού περιβάλλοντος. Διότι εκεί δεν μπορεί να αναπτυχθούν άρματα και πεζικό κάλυψης, ώστε να μπορεί να έχει. Οπότε χάνανε αβέτα κουβέρτα τα Λέοπαρντ. Οπότε οι Αμερικανοί τρελάθηκαν από τη χαρά τους και συζητάνε τώρα με τους Τούρκους. Κατά τα άλλα θα τους βαρέσουν τους Τούρκους. Θα τους αλλάξουν τα φώτα. Έτσι λοιπόν συζητάνε μετά την νίκη των Τούρκων σε αυτή την ιστορία. Προσωπικά, προσωπικά μου στήχησε, γιατί ξέρω τι σημαίνει να μπαίνουν αυτές οι δυνάμεις μέσα σε μια πόλη 150.000 ανθρώπων αθώων και τα βλέπουμε. Πλέον, οι σφαγές και οι ιστορίες, καταγγελίες. Δεν έχει τελειώσει βέβαια τίποτα. Όχι. Και ο Ερντογάν προς τιμήν του, για να δείξουμε πόσο σοβαρός ηγέτης είναι, για τα συμφέροντα που υπερασπίζει, έτσι, μην τρελαθούμε, σε σχέση με τους δικούς μας. Όταν ανήκει το στόμα του, ξέρει τι λέει, ούτε αλλοπρόσαλος είναι, ούτε ηλίθιος, ούτε τρελός, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ξέρει και μετράει, γιατί έχει επιτελείο πίσω του, ξέρει και άλλα και ο ίδιος. Τι είπε τώρα στο Αφρίν, είναι μία κόμμα. Ελπίζουμε, πώς το λένε, είναι πρώτα ένα ο κόμμα. Θεός, είναι ένα κόμμα. Πρώτα ο Θεός, ελπίζουμε σύντομα να βάλουμε και τελεία. Έτσι δήλωσε χθες στην Άγκυρα. Είναι σοβαρός. Σε αντίθεση βεβαίως με τους δικούς μας, συγγνώμη να σου διαβάσω και μια, ο φίλος μας, ο Ερμής, να πληροφορία που μου κάνει εντύπωση φοβερά, στη διαβάσω γιατί σε αφορά σαν στρατιωτικό. Λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Βαγγέλης Αποστολάκης, κάλεσε σε εμπιστευτική συνάντηση διευθυντικά στελέχη των κεντρικών τηλεοπτικών σταθμών, στα οποία και εξέδεσε μέσα σ' άκρες την κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τους έδωσε οδηγίες χειρισμού μιας πιθανής κρίσης που μπορεί να προκύψει. Μάλιστα. Αυτό το αναδημοσιεύεται από το πρώτο θέμα. Δεν είναι του φίλου μας η είδηση. Λοιπόν, προφανώς θα είναι και κάποιος από το πρώτο θέμα. Ναι, δεν ξέρω, έχει ξανασυμβεί αυτό. Τώρα θα πω το εξής πάνω σε αυτό. Τα σοβαρά κράτη με τον αρχηγό ΓΕΘΑ ή τον αρχηγό των επιτελείων ή με τους εκπροσώπους τύπου βγαίνουν και ενημερώνουν. Φυσικά. Και τα αυτό μέσα είναι. Και τον πληθυσμό. Αυτό είναι, ναι. Αυτό κάνουν τα σοβαρά κράτη. Ναι. Γι' αυτό φώναζα εγώ από την πρώτη στιγμή. Αυτό το έχω δει, το έχω διαπιστώσει ήδη η σώμαση στο εξωτερικό. Που έβλεπε την Υφυπουργό Εξωτερικών, δίπλα της είχε τον εκπρόσωπο των στρατιωτικών και του έδινε το λόγο και λέγε παρακαλώ ενημερώστε τους συντάκτες. Προφανώς. Έτσι. Και μια χαρά έλεγε. Μέχρι εκεί που έπρεπε να πει. Ναι. Δεν είπε κανείς να παρουσιάσει κανείς. Εδώ στην Ελλάδα έγινε ο χαμός και τώρα δια των παραπολιτικών στυλών ακούμε αυτό το πράγμα. Θα έλεγα ότι είναι θετικό καταρχήν, αλλά γιατί εγκρυφό. Γιατί ο ΓΕΘΑ με διευθυντικά στελέχη των τηλεοπτικών σταθμών. Ναι, γιατί με τους διευθυντές και όχι αφού έχει διαπιστευμένους επάνω δημοσιογράφους για τα θέματα άμυνας. Τους έχει επάνω εκεί. Θα σου πω. Αλλά σου πω, και ναι. Πάλι, επειδή ο κόσμος βρίσκεται σε ανησυχία, δεν θα βγαίνουμε εμείς ο Α, ο Β από εδώ και θα λέει το δικό του σενάριο. Θα βγει και θα μας πει αυτό συμβαίνει. Βεβαίως κάνουμε κάθε προσπάθεια, αλλά κάτι θα πει. Το να μην ξέρουμε τώρα τι γίνεται, παρά μόνο να έχουμε ένα σήμα, το πρώτο που έλεγε, που παραδεχότανε, δηλαδή εδώ το τρελό, ότι μπήκανε στο τουρκικό έδαφος, δια υπογραφής αρχηγού, μπήκανε στο τουρκικό έδαφος. Απ' την άλλη πλευρά, αφού χάθηκαν, και απ' την άλλη πλευρά, να διεξάγεται εδώ για να βρούμε τις συνθήκες και τα αίτια για τα οποία έγινε. Βρε εσύ τώρα τι ισχύει. Ναι, αλλά κάτσε. Αφού μας το είπατε εσείς ότι ήταν εδώ αυτό. Εδώ κουρέψανε και το διοικητή της μονάδας. Δηλαδή, προκαταβολικά. Κάνεις πρώτα κατευθείαν λοιπόν. Στην αρχή λες
Ότι δεν ξέρει ότι μπήκανε μέσα. Και σε κανένα δύο ώρες θα τους απελευθερώσουν, και μάλιστα έλεγε. Και... έχουν όλα ανατραπεί. Ο κόσμος βρίσκεται σε ανησυχία. Το Υπουργείο Εξωτερικών σιωπή. Ο Υπουργός Άμυνας γύρναγε στο Κατάρ, δεν ξέρω που πήγαινε. Και ο κύριος Φώτης Κουβέλης, μόλις είχε αναλάβει, διάολε, την ημέρα που πέρναγε στο κόκκινο χαλί, γινόντουσαν τα αυτά. Βγήκε τώρα να μας πει τι να μας πει, ότι λέει πως χρησιμοποίησε και μια ωραία λέξη για τον θέμα ομήρων που είπε ο Καμένος. Κάπως την είπε εκείνος, ότι εντάξει δεν είναι ο λόγος του, είναι ξέρω εγώ υπερφύαλος όπως τον είπε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η συγκεκριμένη πράξη του αρχηγού δεν έχει κανένα νόημα τώρα έτσι όπως γίνεται. Και γιατί με τα διευθυντικά στελέχη, έτσι. Κοιτάξτε, εκτός και αν, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εκτός και αν διεξάγεται ένας ψυχολογικός πόλεμος εναντίον του ελληνικού λαού, αξιοποιώντας εικόνες ή ψευδεστήσεις. Στο τέλος κάτι είπε, ότι στο τέλος ότι πρόκειται να γίνει και κάτι, τι λέει. Σε πιθανή κρίση. Τι πάει να πει σε πιθανή κρίση, δεν είμαστε σε κρίση. Σε κρίση. Λοιπόν, που εξέδεσε μέσα σε την κατάσταση της λειτουργίας σχέσης και τους έδωσε οδηγίες χειρισμού μιας πιθανής κρίσης που μπορεί να προκύψει. Εγώ θέλω να απαντήσουν. Αν είναι δυνατόν. Να απαντήσουν είτε τα Υπουργεία, είτε οι επικεφαλής των επιτελείων, είτε τέλος πάντων κάποιος στοιχειοδός, να απαντήσει αυτό που ρωτάει ο ελληνικός λαός και να μην το κάνουμε μεταξύ μας συζήτηση. Πάμε για αναμέτρηση με την Τουρκία, ναι ή όχι. Αυτό δεν ρωτάει ο λαός. Προφανώς. Δεν θέλει ο λαός να καθησυχάσει ή να είναι έτοιμος. Δεν πρέπει να προετοιμαστεί σε κάτι. Βεβαίως. Γιατί δεν το κάνουν αυτό. Ποιος αυτό να βγουν να μας πούνε. Παιδιά, όχι να τους πετάνε τους προβολείς τα βράδια τώρα και να δημιουργούν ψυχολογικό πρόβλημα στους στρατευμένους εκεί πάνω, στους αξιωματικούς και στους... Διότι αυτό γίνεται. Ψυχολογικός επηρεασμός συνεχής. Τα διαβάζουμε στις εφημερίδες και καλά ένας που καταλαβαίνει. Καλά ένας που καταλαβαίνει. Ένας που δεν καταλαβαίνει, τι πρέπει να γίνει. Κοίταξε, εδώ. Εγώ νομίζω ότι από τη στιγμή που βγήκε επίσημα, μάλλον είναι επίσημα, κοίταξε, υπήρχε μια φάση. Υπήρχε μια φάση όπου ήταν καθησυχαστική η κυβέρνηση επίσημα. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Δύο καρτούμενοι είναι αυτοί. Εντάξει, θα τονίσουμε το θέμα. Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, πέντε χρόνια θα λυθεί. Λοιπόν, δεν περιμένουμε τίποτα. Μετά κάνει μια στροφή η κυβέρνηση και μέσω πλήρη σαφώ διοχετεύει στον τύπο μια δήλωση του Κοτζιά προς την κοινοβουλευτική ομάδα. Στους 51 της Επιτροπής. Ναι, όπου τους είπε ότι είναι πολύ πιθανή. Ένα θερμό επεισόδιο. Και να είμαστε λοιπόν, προετοιμασμένοι. Και αρχίζουν και το παίζουν. Τώρα σε αυτό εντάσσεται και του Αποστολάκη. Προφανώς πήρε εντολή να πάει να πει. Κοίταξε να δεις. Εγώ πώς το σκέφτομαι, συγγνώμη, δεν το έχω έτσι. Αλλά όπως το σκέφτομαι. Εάν εγώ καλέσω τους διευθυντές των καναλιών. Προφανώς διευθυντές εννοεί αυτούς που κανονίζουν το πρόγραμμα και που έχουν τις ειδήσεις. Λοιπόν, και εγώ είμαι ο ΑΓΕΘΑ και τους λέω: κοιτάξτε, να μάγκες, τα πράγματα είναι τετημένα. Πώς θα το χειριστείτε. Ναι, και κοιτάξτε, γιατί είναι πολύ πιθανή μια πολιτική, μια κρίση και θέλω οι κανόνες χειρισμού να είναι ξεκάθαροι. Εγώ δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Ο πανικός είναι δεδομένος. Είναι δεδομένος. Έτσι. Ή κάνω αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί, δηλαδή όταν περιμένω μια κρίση ή έναν πόλεμο, εγκαθιστώ έναν αξιωματικό σε κάθε κανάλι ο οποίος είναι υπεύθυνος ψυχολογικών επιχειρήσεων, psyops, έτσι τους λένε, ή διαφορετικά αν ήμουν δημοκρατική χώρα και σεβόμουν το λαό μου, επίσημα το επιτελείο βγαίνει και λέει ότι εμείς ελέγχουμε την κατάσταση. Το πώς θα το πει, υπάρχουν τρόποι. Αλλά ο στόχος είναι αυτός. Μην ανησυχείτε, έτσι. Ελέγχουμε την κατάσταση. Ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και να γίνει. Και βεβαίως η πολιτική ηγεσία αναλαμβάνει με τις κινήσεις της να δείξει ότι ρε παιδί μου, δεν μασάει τα ραμά, αλλά επειδή ούτε μία είμαστε, ούτε οι άλλοι είμαστε, γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται. Αυτό που μου δίνει εμένα την εικόνα είναι η εξής, ότι γίνεται μια συστηματική προσπάθεια καλλιέργειας εμπόλεμης κατάστασης στη συνείδηση και στη φοβία του κόσμου, προκειμένου ο μέσος Έλληνας να τρομάξει. Και δεν έχει άδικο να τρομάξει. Άδικο μπορεί να έχει όταν έχει ο άλλος το παιδί του εκεί, όταν έχει τη δουλειά του. Όχι μόνο. Τόσα άλλα πράγματα. Γιατί ξέρει ποιοι είναι πάνω στα πράγματα. Το φαντάζεσαι. Δηλαδή, φαντάζεσαι, ας πούμε, να γίνει κάτι. Ποιους έχει. Όπως και εγώ ήμουν όταν ήμουν στρατιώτης. Ήμουνα σε μια κατάσταση
όπου ήταν το 91, είχαμε την υπόθεση του παρεξοπλισμού αφενός και από την άλλη είχαμε τον πόλεμο κάτω, μόλις είχε τελειώσει. Mm-hmm. Έτσι, τον πόλεμο στον κόλπο, δεν ήταν, με το Κουβέιτ. Ναι. Λοιπόν, και εντάξει, επειδή ήμασταν συχνά σε πέλεκη, δηλαδή σε ετοιμότητες και όλα αυτά τα πράγματα, χώρους διασποράς και όλα αυτά, λοιπόν, πάντα συζητάγαμε μεταξύ μας, παιδί μου, τι θα συμβεί αν, ξέρω εγώ, ομιγέννητο συμβεί κάτι. Ή τα τουρκικά αεροπλάνα από πάνω μας ήταν σχεδόν καθημερινή υπόθεση. Λοιπόν, και συζητάγαμε, όπως θα ήταν φυσικό. Και βέβαια καταλήγαμε σε αυτό. Ποιον εμπιστευόμαστε να ακολουθήσουμε. Δηλαδή, στρατιώτες ήμασταν. Δηλαδή, ποιον εμπιστευόσουν από τους ηγέτες σου, από τους στρατιωτικούς σου, από τους αξιωματικούς σου, ας πούμε, ώστε ό,τι και να συμβεί, δεν έχει σημασία σε ποιο λόγο, τάγμα και οτιδήποτε, να τρέξω από πίσω από αυτόν, γιατί ξέρω, εγώ τον εμπιστεύομαι αυτόν. Έτσι. Πόσο μάλλον τώρα ένας λαός ολόκληρος, έτσι, κοιτάει την ηγεσία του και σκέφτεται, κάτσε ρε παιδιά, άμα συμβεί κάτι, ποιος θα τραβήξει μπροστά. Αυτοί που λένε ψέματα συνέχεια. Μόνο ψέματα. Που τον πουλάνε και τον αγοράζουν κάθε λεπτό και δευτερόλεπτο. Έτσι, γι' αυτό εγώ νομίζω ότι από την άλλη μεριά είναι εσχρό πράγμα. Πολύ δε περισσότερο εάν το κάνω άγεθα, γιατί ο πολιτικός να το κάνει, το καταλαβαίνω, γιατί είναι το επάγγελμά του. Το ψεύδος, η εξαπάτηση, η απάτη δηλαδή και η αγυρτία. Να το κάνει ο άγεθα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Προφανώς θα πήρε εντολή. Ναι, πήρε από τον κύριο Κουβέλη, γιατί αυτός κυβερνάει και τώρα. Και πιστεύει τον κύριο Κουβέλη. Λοιπόν. Και τον Πάιατ. Ναι. Έτσι, γιατί αυτή η κουβέντα, ειδικά το Υπουργείο Άμυνα. Εγώ θα έλεγα κάτι το πολύ απλό. Κύριε Κουβέλη, φωνάξτε του συντάκτε. Και βγείτε εσεί. Και βγείτε εσεί να τα πείτε. Να τον πέρασε σοβαρά. Ποιο θα τον έπαιρνε σοβαρά. Εσύ θα τον έπαιρνε σοβαρά. Μα εντάξει. Αν όμω σε καλέσει ο ΑΓΕΘΑ. Κάτσε όμω. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σχέδιο. Δεν είναι δηλαδή το κάναν, το σκεφτήκανε και τρέχει δίποτα. Όχι, είναι σχεδιασμένα. Αυτό φοβάμαι. Και αυτό το πράγμα έχουμε απέναντι σε αυτό. Έχουμε μια τουρκική υπερδύναμη, το οποίο πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα, ξεχάστε ότι ξέρετε για την Τουρκία. Η Τουρκία του Ερντογκάν, αυτή που αναδύεται αυτή τη στιγμή. Και αυτά που λέγαμε, δηλαδή θέλω να μας πούνε ότι είναι οι μπουνταλάδες που είναι έτσι, δεν έχει καμία τέτοια σχέση, έτσι. Για να ξέρουμε δεν είναι η κεμαλική Τουρκία. Ακριβώς. Η κεμαλική Τουρκία στουριζόταν στην ουδετερότητα. Τέτοια ουδετερότητα δεν υπάρχει πλέον. Στη λογική Ερντογκάν και του καθεστώτος Ερντογκάν. Και δεύτερον, δεν υφίσταται και η παλιά Τουρκία του δόγματος Τρούμαν. Δηλαδή το δόγμα Τρούμαν που βαζόταν στην ισορροπία σε δύο πυλώνες της Ανατολικής της Λεκάνης Μεσογείου. Τελειώσαν αυτά. Οπότε έχουμε, βεβαίως έχουν τελειώσει προηγική από τους Αμερικανούς. Δεν είναι ότι έχουν τελειώσει. Αμερικάνοι, Δημήτρη, σωστό είναι αυτό που λες, γιατί το δόγμα του αν πράγματι εκεί πέρα στόχευε να έχει δύο, ειδικά σε αυτόν τον χώρο εδώ τον ευαίσθητο, να έχει τους δύο υποτακτικούς του, να το πω έτσι καθαρά, διότι περί αυτού επρόκειτο και να παίζει το παιχνίδι. Τώρα λοιπόν που η Τουρκία έχει ξεφύγει από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ τι νομίζω. Εδώ... Πώς βλέπεις δηλαδή ότι μπορούν, αν μπορούν, οι Ηνωμένες Πολιτείες να τη θασέψουν και να τα κουμαντάρουν αυτά τα δύο μέρη. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει, να δούμε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι ότι έτσι ή αλλιώς η πολιτική του δόγματος Τρούμαν ή του ΝΑΤΟ ήταν πολιτική Pax Americana. Δηλαδή, επιβάλλει το καθεστώς ειρήνης και σταθερότητας που θέλανε οι Αμερικανοί. Ήταν το μονοπωλικό όμως σύστημα, έτσι. Σωστό. Ναι, άλλο λέω. Σήμερα δεν θέλουν κανενός είδους σταθερότητα. Ξεκινάνε από την αποσταθεροποίηση για να καταλήξουν στην έλλειψη σταθερότητας. Δηλαδή, αυτό έχουν τη δυνατότητα μετά να επέμβουν. Έχουν. Αυτό είναι το θέμα. Έχουν. Γιατί ποιο είναι το πρόβλημά τους. Είναι να γίνεται σαλάτα το σύμπαν. Ναι. Δεν τους νοιάζει με κανέναν τρόπο να υπάρχουν οι συνθήκες και οι, πώς να το πούμε, και οι όροι σταθερότητας που υπήρχαν τα παλιότερα χρόνια. Δεν τους νοιάζει. Ίσα-ίσα τους δημιουργεί πρόβλημα. Πολύ δεν πήγαν. Γι' αυτό σήμερα αναπτύσσονται δόγματα πολέμου, τα οποία, ρε παιδί μου, στην ουσία καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει ειρήνη και πόλεμος. Δηλαδή, η παλιά διαχωριστική γραμμή, ότι, ρε παιδί μου, μέχρι εδώ είχαμε ειρήνη και τώρα ξεκινάει ο πόλεμος. Βεβαίως, το είδαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ο πόλεμος ξεκινούσε πολύ πολύ νωρίτερα από τις πραγματικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το είδαμε, αυτό το νέο τύπου πολέμου.
Έτσι, που δεν ήταν μόνο ψυχολογικός πόλεμος, ξεκινούσαν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που είναι πρωτοφανές σήμερα είναι ότι εντάσσεται το σύμπαν μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Ο πόλεμος πλέον έχει να κάνει με την επίτευξη στρατηγικών επιδιώξεων. Αυτοί οι στρατηγικές επιδιώξεις, οι στρατηγικές επιδιώξεις, αλλάζουν συγκυριακά συνεχώς. Και μέσα από εκεί απελευθερώνονται δυνάμεις που θέλουν να παίξουν ένα συγκεκριμένο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Μέσα εκεί εντάσσεται το καθεστώς Ερντογάν που διαμορφώνει σήμερα. Και τώρα διαμορφώνει το εξής ο Ερντογάν. Μετά το πραξικόπημα του 16, έτσι πότε ήταν, το 16 ήταν το 16, το, 16. Λοιπόν, έχουμε το εξής. Πρώτον, αλλάζει το στρατό. Αλλάζει το στρατό, δεν ήταν απλά και δεν φτιάχνει ένα στρατό ελεγχόμενο κομματικά από τον ίδιο, που θα ήταν λίγος πολύ σε επίπεδο αξιωματικών ή στελεχών των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας, ανάλογα με το δικό μας, έτσι όπως το φτιάξανε στη μεταπολίτευση εννοώ. Λοιπόν, αλλά αυτός ο στρατός δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτική επεκτατισμού. Έτσι, το πολύ πολύ να είναι μια, πώς θα το πούμε, να κάνει πολιτική δέους. Δηλαδή, μέσω των αριθμών, των αρμάτων μάχης, του υλικού, ας πούμε, δέος, έτσι. Αλλά δεν μπορεί να κάνει επιχειρήσεις, δεν μπορεί να εμπλακεί, γιατί θες αξιωματικούς και στελεχικό δυναμικό, το οποίο να είναι, ρε παιδί μου, όχι μόνο αξιόπιστο, αλλά και έμπειρο στο να μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα. Οπότε, είδαμε να διαμορφώνεται ένας νέος στρατός, σιγά-σιγά, τον είδαμε πλέον να επιχειρεί στη Συρία, αριθμοί περίπου τις 50.000 αυτή τη στιγμή, περίπου 30.000 οι μαχητές, οι λεγόμενοι, αυτοί που είναι Τουρκμένοι, Άραβες, Βαλκάνοι της κακιάς συμφοράς. Ναι, οι αναλώσιμοι, και 20.000 ένας νέος επαγγελματικός στρατός, όπως τον ονομάζουν οι ίδιοι, που διαμορφώνεται τώρα. Τώρα, πού θα φτάσει αυτό δεν ξέρω. Το δεύτερο είναι, για να υποστηριχτεί ο στρατός αυτός και ταυτόχρονα η βιομηχανία που τον υποστηρίζει, γιατί φτιάχνει και μια αντίστοιχη βιομηχανία από πίσω, την είχε η Τουρκία, αλλά την προσανατολίζει προς τα εκεί. Πώς το λένε, αποσύρει, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, αποσύρει τα άρματα μάχης, τα Λέοπαρντ, και θα βάλει καινούργια άρματα μάχης δικά της, τα οποία θα είναι φτιαγμένα κατά κύριο λόγο, από ό,τι διάβασα, με ενεργή θωράκιση και όχι αυτά τα ατσάλινα τέρατα όπως ήταν φτιαγμένα τα άρματα μάχης, στη λογική των αρματομαχιών. Είναι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ναι, η λογική, ναι, η οποία συνεχίστηκε. Αυτή, ναι, συνεχίστηκε και από τις υπερδυνάμεις, έτσι. Μέχρι πρόσφατα που αλλάζει πλέον η λογική. Λοιπόν, φτιάχνει καινούργια, με ενεργή θωράκιση. Τα έξυπνα όπλα, έτσι μπαίνουμε σε αυτή την. Και βεβαίως η δυνατότητα να μπορεί να παίζει αυτούς τους πολέμους στο αστικό περιβάλλον. Αυτή όμως η βιομηχανία, για να μπορέσει να υποστηριχθεί, θέλει και μια αντίστοιχη οικονομία. Η οικονομία αυτή δεν μπορεί να φάζεται στην εσωτερική αγορά, δηλαδή δεν μπορεί να στηρίζει σε πολιτικές εσωτερικής αγοράς, παρά μόνο σε διαρκή επεκτατισμό προς το εξωτερικό. Δηλαδή να κερδίζει μοχλούς ή πώς να το πούμε, κόμβους οικονομικούς. Οικονομικούς κόμβους, ώστε να μπορεί να ελέγχει τις διόδους ή, αν θέλεις, τα δίκτυα εμπορίου, κεφαλαίων και ενέργειας που είναι καθοριστικά στην παγκόσμια οικονομία σήμερα. Αυτό κάνει τώρα η Τουρκία. Που σημαίνει ότι για να συντηρήσει το καθεστώ του, καταρχάς γίνεται προεδρικό, ενώ ήταν στράτιο, ή, αν θέλετε, στην καλύτερη περίπτωση, το δόγμα του Μα τι έφτιαξε. Ένα δυσυπόστατο πολιτικό καθεστώς στην Τουρκία. Από τη μια, ο τουρκικός στρατός που αποτελούσε την εγγύηση της ενότητας του τουρκικού κράτους, για να μην την έχει την εγγύηση ενότητας ο τουρκικός λαός. Οπότε θα εκδημοκρατιζόταν, θα υπήρξαν θέματα. Το δεύτερο ήταν ένα απόλυτα διεφθαρμένο πολιτικό και κομματικό προσωπικό, το οποίο ήταν και απόλυτα διαπλεκόμενο σε πάρα πολλές βρώμικες ιστορίες. Τώρα έχουμε ένα προεδρικό σύστημα, το οποίο αλλάζει το κράτος από μέσα ριζικά. Για παράδειγμα, δεν δικαιολογείται ότι μετά το πραξικόπημα έδιωξε πάνω από 15.000 εκπαιδευτικούς, άλλους τόσους δικαστικούς. 4.000 δικαστικούς. 40.000 από το στρατό όλων των βαθμίδων. Άρα μιλάμε για μια 15.000 αναμόρφωση του κράτους συνολικά. Έτσι. Αναμόρφωση ριζικά του κράτους. Άρα μιλάμε για ένα νέο κράτος, νέο τύπου κράτος. Λοιπόν, αυτό το κράτος, για να μπορεί να επιβιώσει, για να κρατηθεί, πρέπει να έχει επιτυχίες στο εξωτερικό συνέχεια. Και βέβαια αυτές οι επιτυχίες, επειδή στις σημερινές συνθήκες, επειδή είναι περιφερειακή δύναμη σε ένα πάρα πολύ ασταθή, σε ένα πολύ ασταθές περιβάλλον, τι πρέπει να συνοδεύονται? Από στρατιωτικές
από στρατιωτικές, από στρατιωτικές επιτυχίες σοκ και δέος. Δεν έχει άλλες δυνατότητες η Τουρκία, αλλιώς καταραίει. Αλλιώς θα γίνει συντρίμια. Δεν μπορεί να αντέξει σαν μια πραγματική οικονομία κράτους που θεμελιώνεται στην εσωτερική της αγορά, στον τρόπο που διαμορφωνόταν, έστω που προσπάθησε να το κάνει ο Ερντογάν στη δεκαετία του 2000. Και με τον κλασικό τρόπο που γίνονται αυτά τα πράγματα. Το ανέβασε τότε οικονομικά. Ναι, την ανέβασε, αλλά αυτό έκλεισε. Με την κρίση έκλεισε οριστικά. Λοιπόν, τώρα τι μπορεί να κάνει. Ή πάει και δίνει εισόδημα στον Κοσμάκη και, ή τουλάχιστον σε κάποια μεσαία στρώματα και αρχίζει και ανεβάζει την οικονομία με αυτόν τον τρόπο. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Διότι θα πρέπει να γίνει, θα αναπτυχθούν δημοκρατικά αιτήματα και δημοκρατικές προσδοκίες. Δεν το θέλει με τίποτα. Ή φτιάχνει ένα απολυταρχικό κράτος. Προεδρικού κοινοβουλευτισμού, που έτσι αλλιώς για το Θεαθήνε, τους έχει συλλάβει όλους. Άμα τολμήσεις και διαφοροποιηθείς, έχεις πέσει στο. Και πέσει δυσμένια, την πάτσες άσχημα. Οπότε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κράτος το οποίο έχει στην ημερήσια διατάξει τον πόλεμο. Και μάλιστα ένας πόλεμος που δεν αφορά πλέον τις ένοπλες δυνάμεις. Αφορά κεντρικά την πολιτική και οικονομική ύπαρξη του κράτους αυτού. Και την επιβίωση του ίδιου. Βέβαια. Αυτό είναι όρος επιβίωσης. Είναι όρος επιβίωσης. Αλλά πλέον τη διαχειρίζεται πολιτικά. Το πόλεμο είναι εσωτερικό στοιχείο της συνολικής πολιτικής του. Δεν είναι στοιχείο εξωτερικής πολιτικής απλά. Οπότε τι γίνεται. Πρώτον, πρέπει να αναθεωρηθεί η άποψη που λέει ότι εντάξει ρε παιδί μου, επειδή και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι θέλανε μια περιοχή ανάπαυλας ηρεμίας. Αυτό δεν μπορούν να το έχουν. Τώρα με την Τουρκία. Αυτό όμως είναι και ένα από τα ισχυρά χαρτιά του Ερντογάν απέναντί τους. Εάν θέλετε να έχετε ησυχία εδώ, θα με βοηθήσετε. Δώστε με. Έτσι. Είτε αυτό αφορά σε κυριαρχικά δικαιώματα, είτε αφορά λεφτά. Οικονομικά. Ζήτησε 3,5 δισεκατομμύρια πλέον. Λοιπόν, καινούργιο πακέτο για το προσυλλεγόμενο προσφυγικό. Εν τω μεταξύ, στέλνει Τουρκμένους να εγκατασταθούν στα χωριά της περιοχής του Αφρίν που κατέλαβε, Τουρκμένους, Άραβες, ό,τι μπορεί κατεβάζει κάτω, επίκους. Έτσι διαμορφώνει μια κατάσταση όπου πλέον μονιμοποιείται η παρουσία της Τουρκίας εκεί και θα προστατευτεί το έδαφος, η περιοχή, με τον τρόπο που έχει γίνει και παλιότερα, δεν είναι για τίποτα καινούριο. Λοιπόν, έχει εξασφαλίσει την κάλυψη του Πούτιν. Μου κάνει φοβερή εντύπωση πόσο χαμηλής έντασης δημοσιεύματα δημοσιεύονται στο ρωσικό τύπο. Το στυλ είναι η αμφιλεγόμενη επιχείρηση της Τουρκίας. Κάτσε ρε μάγκα, τι αμφιλεγόμενη. Έτσι τη χαρακτηρίζει το Russia Today. Λοιπόν, μια στιγμή, τι αμφιλεγόμενη. Εδώ έχουμε μιλάμε καθαρή εισβολή. Καταγγέλθηκε ως εισβολή από την νόμιμη κυβέρνηση της χώρας που είναι του Άσαντ. Τι έγινε ρε παιδιά ξαφνικά. Εσείς πού τη βρήκατε αμφιλεγόμενη. Επειδή ο Ερντογάν λέει επιχείρηση κλάδου ελέας. Δηλαδή τι θα τρελαιό μας, σημαίνει ότι έχει πάρει την έγκριση απ' έξω. Ή τουλάχιστον μια θετική ανοχή. Δύο έγκρισεις έχει πάρει. Και τους Αμερικανούς. Και από τους Αμερικανούς έχει πάρει και από τον Ρώσο, έτσι. Και μάλιστα στην αρχή πήρε από τον Ρώσο και μπρος την αδυναμία των Αμερικανών να μπορέσουν, γιατί θα ερχόντουσαν σε κόντρα με τους Ρώσους. Είναι προφανώς ότι τον άφησαν και αυτοί δώσαν τις ευλογίες του. Γι' αυτό βγήκε διθυραμβικά το Στάτφορντ. Και είπε ότι ο μεγάλος στρατός του έτσι. Ο δεύτερος στρατός του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αυτό το να πράγμα. Κάνω μια ερώτηση. Βέβαια, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα και μες στο ΝΑΤΟ, καθότι από εδώ και μπρος πάρα πολλές χώρες μέσα στο ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα βαλκανικές χώρες, θα προσανατολιστούν προς την Τουρκία, ακόμη και αυτές που δεν είχαν προσανατολιστεί. Μα γι' αυτό έχει τρέξει ήδη αυτός και έχει κάνει αυτή τη δουλειά. Έχει τρέξει, του έχει δει όλου. Έχει δημιουργήσει πολλά. Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Αυτή είναι η τακτική βεβαίως του που καταπατά τα πάντα. Δεν ακούει τώρα να βλέπω εδώ πέρα και την απόφαση του ΟΗΕ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βγάζει από το 2016, του τη βγάζει τώρα και τη γράφει στα παλιά του τα παπούτσια και τους κατακρίνει κιόλας. Λοιπόν, αυτή η τακτική του Ερντογάν, η ερώτηση είναι αυτή, μπορεί να τη θασευθεί από κανέναν ή έχει βρει αυτή την ισορροπία μεταξύ των δύο δυνάμεων και των υπολείπων και κάνει το παιχνίδι του. Μπορεί να τον κρατήσει κανείς ή για τα συμφέροντά τους, αλλά ποια συμφέροντά τους. Να δούμε πώς εξυπηρετούνται όλα αυτά.
Είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, αυτό με τίποτα δεν κρατιέται. Μπορεί να κρατηθεί, βεβαίω. Εάν, για παράδειγμα, συμβεί μια πολύ μεγάλη πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Ναι. Οπότε πλέον ο Ερντογκάν καταλάβει ότι εδώ δεν έχει να κάνει μια πολιτική με ένα διαλυμένο κράτος, με μια χώρα που δεν έχει συνοχή, με διαλυμένες ενόπλες δυνάμεις ή τέλος πάντων με ενόπλες δυνάμεις οι οποίες, ρε παιδί μου, τέλος πάντων δεν έχουν και που να πατήσουν. Ακριβώς, δεν έχουν μια πολιτική ηγεσία η οποία μπορεί να τη στηρίξει. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις ο εφιάλτης ενός στρατηγικού αναλυτή ή ενός επιτελικού που σχεδιάζει ένα σύγχρονο πόλεμο και που το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι πώς θα μεταφέρει αυτόν τον πόλεμο μέσα σε αστικό περιβάλλον, στις μεγάλες πόλεις δηλαδή, ή στις μικρές και στις μεγάλες πόλεις, γιατί τα μέτωπα εξελίχθηκαν στρατιωτικά από τα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στη γρήγορη μετακίνηση μετόπου και μετόπισθεν, δηλαδή το χάσιμο της έννοιας του μετόπου και το μετόπισθεν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω του Blitzkrieg, τη γρήγορη δηλαδή μεταβολή του πεδίου της μάχης, μέχρι σήμερα που πλέον είναι το αστικό περιβάλλον το πρώτιστο μέλημα. Και έτσι προσανατολίζονται όλοι οι στρατοί στο αστικό περιβάλλον. Μα στο αστικό περιβάλλον το μεγάλο θέμα είναι πώς εξουδετερώνεις τον άμαχο πληθυσμό. Γιατί αν έχεις έναν άμαχο πληθυσμό, ο οποίος δεν είναι καθόλου άμαχος, αλλά τα πάρει όπως η Κρητική, παράδειγμα, μιλάμε το 41 με τους Γερμανούς, καθόλου άμαχος πληθυσμός. Λοιπόν, τότε πώς τα βγάζεις πέρα. Πώς τα βγάζεις σε αστικό περιβάλλον, αν έχεις έναν μάχημο πληθυσμό, με την έννοια ότι ο πληθυσμός είναι ηττά και τα λοιπά. Έχει προετοιμαστεί, ξέρει, παρακολουθεί, δεν είναι... Δεν τα βγάζεις πέρα. Ναι. Δεν τα βγάζεις πέρα. Λοιπόν, οπότε, σε αυτή την περίπτωση, ο Ερντογκάν θα κάνει το εξής απλό πράγμα. Θα κάτσει να συνεννοηθεί μαζί σου. Δεν θα ρισκάρει μια μεγάλη επιχείρηση που θα το βγει σε άσχημο τέλος. Ωραία. Εντάξει, ως προς την Ελλάδα. Η διεθνής κοινότητα πώς θα τον αντιμετωπίσει με αυτά όλα που δεν τους ενοχλεί. Κοίταξε, εάν έχεις μια χώρα... Όχι, δεν θα πρόκειται να ασχοληθεί καθόλου. Καθόλου. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα. Το θέμα εδώ είναι. Θα ασχοληθεί μόνο εάν βλέπει ότι πλέον οι συσχετισμοί αλλάζουν στην περιοχή υπέρ χωρών οι οποίες μπορούν να κρατήσουν κάποιο ίσο, ρε παιδί μου. Ναι. Αν, για παράδειγμα, ξεκινήσεις μια βαλκανική συνεννόηση, έχεις μια τέτοια Ελλάδα, δημοκρατική, πατριωτική, αυτή που λέμε, λίγος πολύ, μια ανθούσα οικονομία και με ένα λαό που αρχίζει πλέον και κερδίζει έδαφος στην επιβίωσή του, στην ευημερία του, στον τρόπο που ο ίδιος καταλαβαίνει την πατρίδα του κτλ. Και αρχίζει και τη βαλκανική συνεννόηση, που δεν είναι δύσκολο. Ειδικά η Ελλάδα έχει τρομακτικά πλεονεκτήματα στις δυνατότητες να συσπυρώσει γύρω της τα βαλκανικά κράτη. Τα σοβαρά βαλκανικά κράτη. Εγώ θα μπορούσα να το τολμήσω να πω, χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, έτσι, ότι θα μπορούσα να ανατρέψει ακόμη και τώρα, όπως μιλάμε, ακόμη και τώρα θα μπορούσα να ανατρέψει όλη τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Να αποτελέσει δηλαδή βασικό παράγοντα στη διαμόρφωση μιας νέας κατάστασης στα Βαλκάνια, στο επίπεδο τουλάχιστον μιας βαλκανικής συνεννόησης, αν μη τι άλλο. Τότε με συγχωρείς, είναι τελείως άλλα πράγματα. Σε αυτό χρειάζεται όμως ευρύτερες δυνάμεις κράτους. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Λαούς βασικά χρειάζεται. Λαούς. Εμείς έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα το εξής. Ότι αν έχουμε το δικό μας νόμισμα και μια οικονομία ανθούσα, ειδικά στην πρώτη φάση που θα χρειαστούμε πολλά χέρια εργατικά και που εδώ ένα μεγάλο κομμάτι πολλών Βαλκάνιων βρίσκουν δουλειά και θα βρουν δουλειά. Ακόμη και όταν εμείς εξαντλήσουμε την ανεργία μας, θα χρειαστούμε πολύ περισσότερα εργατικά χέρια, ιδιαίτερα για μια γρήγορη ανάπτυξη της χώρας. Σε ρυθμούς εννοώ, ιδιαίτερα σε ρυθμούς επενδύσεων. Από πού θα τους βρούμε? Από Βαλκάνιους. Πρώτα και κύρια, αφού βέβαια πάρουμε πίσω τα παιδιά μας, έτσι, όλα αυτά τα προϋποτίθεται, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά και πάλι, λόγω του ότι έχουμε τρομακτικό έλλειμμα δημογραφικό. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να λυθεί μέσα σε μέρες. Έτσι. Βεβαίως μπορούμε να φρενάρουμε. Με πολιτικές βέβαια μπορεί, έτσι, αλλά θέλει ένα θέλει τουλάχιστον μια δεκαετία. Λοιπόν, αλλά εγώ δεν μπορώ να περιμένω μια δεκαετία για να έχω πολύ υψηλούς ρυθμούς επενδυτικής ανάρρωσης της οικονομίας και ανάπτυξης. Θα φέρω πίσω όσους μπορώ να φέρω πίσω από τα παιδιά μας που φύγανε. Όλα μπορώ να τα φέρω και ενδεχομένως και πολλούς άλλους ομογενείς. Λοιπόν. Αλλά και αυτό είναι περιορισμένο. Οπότε θα χρειαστείς
να φέρεις κόσμο να δουλέψει εδώ. Αυτός ο κόσμος είναι η γέφυρά σου με αυτές τις χώρες. Ναι. Όπως ήταν πάντα. Όπως ήταν πάντα. Μην ξεχνάμε, έτσι μια και πλησιάζουμε το 20 Μαρτίου, ότι στην Τριπολιτσά, στην πολιορκία της Τριπολιτσάς, που ήταν η πρώτη περίλαμπρη νίκη και είναι αυτή που κράτησε την Επανάσταση, δηλαδή πάνω σε αυτήν πάτησε η πρώτη εθνοσυνέλευση, η ίδρυση του νεοσύστατου κρατηδίου, επαναστατικού κρατηδίου της Ελλάδας, πολεμήσανε 200 Βούλγαροι. Έτσι, 200 Βούλγαροι. Και μην ακούτε τις ηλιθιότητες, και μάλιστα υπαρχηγός του Κολοκοτρώνη ήταν Βούλγαρος ο πλαγιός. Εάν το ελληνικό κράτος εκείνες τις εποχές. Τι καθεστώς είχαν επάνω, τίποτα ήταν. Αν μπορούμε να το πούμε ότι. Όλοι τους συγκλονίζονταν από τις πεπιθήσεις του Ρήγα. Μάλιστα. Αυτός ήταν ο πατέρας τους. Και όπως το λέει ο Τετσέτης πάρα πολύ καλά, όλοι μας είμαστε μαθητές του Ρήγα. Δεν εννοούσε όλοι, εννοούσε τους όλους αυτούς που πολεμούσαν. Γιατί υπήρχαν και οι άλλοι απατεώνες, ας πούμε, που είχαν έρθει να πάρουν να δουν τι θα γίνει με τον Λουφέ. Λοιπόν, αλλά πολεμούσαν χυμαριώτες. Αλβανοί. Αρβανίτες, μάλλον, γιατί Αρβανοί δεν υπήρχαν. Υπήρχαν Βούλγαροι. Υπήρχαν πολλοί από αυτούς, έμειναν στην Επανάσταση μέχρι τέλους. Τους διώξανε μετά οι Βαβαροί και οι ιστορίες. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπήρχε το πρόπλασμα. Πάντα υπήρχε το πρόπλασμα εδώ. Σε αυτή την ιστορία. Το γιατί χωριστήκαμε είναι, έχει να κάνει με την ιστορία και ο τρόπος που είχε. Αν η Ελλάδα δεν είχε μια πολιτική τάξη η οποία να παραδεινόταν στα συμφέροντα των ξένων, αυτό στην προστασία. Αυτό μια περίοδος στην ελληνική ιστορία από το 26 ας πούμε και μετά, το 1826 και μετά, που να μην υπάρχει αυτή η έντονη εξάρτηση στους ξένους. Υπάρχει η περίοδος του Βενιζέλου. Για μια σειρά λόγους που έχει να κάνει και με το διεθνές περιβάλλον. Το δηλαδή, γεγονός ότι ήταν πολύ αγγλόφιλος ο Βενιζέλος. Ήταν ναι, αγγλόφιλος αλλά ο Βενιζέλος. Αυτό. Αλλά ήταν ανάμεσα σε δύο, να το πούμε έτσι, συμπληγάδες πέτρες. Η μία ήταν ένας λαός που δεν αντέχει άλλο. Δηλαδή αυτή την ξεφτύλα της ξενοκρατίας, όπως έλεγε, δεν την άντεχε άλλο. Έπρεπε οπωσδήποτε να πάει σε μια καινούργια κατάσταση, χωρίς και ο ίδιος να είχε συνειδητοποιήσει ότι πέρα από το βασιλιά και πέρα από τη φαυλοκρατία, τα κόμματα δηλαδή που στηριζόντουσαν στους ξένους και στην ξενοκρατία, τι άλλο ήθελε. Δεν είχε κατασταλάξει ακόμη σε αυτήν την ιστορία αυτό, αλλά το ήθελε. Γι' αυτό κιόλας απαιτούσε από τον Βενιζέλο να διώξει τον βασιλιά. Δεν το έκανε. Αλλά όμως δημιούργησε κάποιες συνθήκες, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Αστικού ξεχρονισμού, να το πούμε έτσι. Για πρώτη φορά αποκτήσαμε κράτος, δημόσια διοίκηση, στοιχειώδη. Διαβάζω Σιμόπουλο τώρα τελευταία και βλέπω ότι καταφέρεται και εναντίον του Βενιζέλου. Σωστά, ναι, εντάξει, αλλά έτσι. Υπάρχει μια απολυτότητα στο Σιμόπουλο. Γιατί πολλές φορές την εποχή που γραφόντουσαν, που έγραφε και αυτός, έγραφε από μια εποχή που είχε κατακτήσει ο ελληνικός λαός την εθνική του συνείδηση. Μάλιστα. Και αυτό μιλάμε κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή μέσα από τον πόλεμο. Οι γενιές που γέννησε ο πόλεμος ήταν οι μόνες γενιές Ελλήνων που είχαν άρτια την εθνική του συνείδηση. Ήξερε τι σημαίνει πατριωτισμός με την έννοια της δημοκρατίας, με την έννοια της αναγέννησης Ελλάδας. Αυτό το πράγμα απεικονίζει όλη η ιστοριογραφική σχολή που εντάσσεται και ο Σιμόπουλος στην εποχή εκείνη. Απέναντι σε αυτούς λοιπόν, αυτή η σχολή απέναντι στους παλιούς ήταν αμήλυτη και ανελέητη. Δεν ανεχόταν. Δεν μπορεί ένας λαός, ας πούμε, που έδωσε το αίμα του και κέρδισε τη μάχη στη χώρα του, όντας κατεχόμενη η χώρα από τους πιο βάναυσους βάρβαρους εχθρούς που υπήρξε ποτέ, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, δεν μπορούσε αυτός ο λαός να ανέχεται πολιτικούς και καταστάσεις οι οποίες είχαν προσπεράσει χωρίς να είναι ανελέητο στην κριτική του απέναντί του. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο μια κατάσταση, κρίνοντας την όποια ιστορική κατάσταση με τα δεδομένα της εποχής. Λοιπόν, τα δεδομένα της εποχής ήταν αυτό. Ήταν ένας λαός που ναι μεν ήθελε να χειραφετηθεί από την ξενοκρατία, αλλά από την άλλη μεριά δεν είχε βρει ακόμη τον τρόπο. Έτσι. Και το δεύτερο ήταν ότι εκείνη την εποχή γεννιόταν η πρώτη μάχη εχόντων και μη εχόντων.
απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή οι μεγάλες δυνάμεις είχαν πλέον κινούνταν με τη γεωπολιτική των εχόντων και μη εχόντων. Με τα πολιτευτικά, σύγχρονα δηλαδή, η εξάρτηση εξακολουθεί και είναι βαθιά. Με τα πολιτευτικά από πότε? Μιλάμε το 1974 Ναι, και μάλιστα χειροτέρεψε πάρα πολύ. Χειροτέρεψε πάρα πολύ. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι από το 2010 και μετά, μάλλον μετά την κρίση ουσιαστικά, στη χώρα μας κηρύχθηκε πόλεμος. Κηρύχθηκε πόλεμος. Και γι' αυτό λέμε κατοχή. Όχι, λέμε κατοχή, την έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, άρα, τώρα πλέον πάρα πολύ σκόμος. Τώρα τι να πούμε τώρα, ναι. Απλά να πούμε το εξής. Γιατί αυτά δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή την εξάρτηση αυτή δεν μπορεί να την αντιληφθεί. Είναι πρωτοφανής η εξάρτηση. Δηλαδή η σχέση εξάρτησης, ιδιαίτερα μετά το 90 και μετά, δηλαδή που βάθυναν από κάθε άποψη. Γιατί υποβαθμίστηκε ολόκληρη η οικονομία. Η οικονομία μετατράπηκε σαν μια παρασιτική οικονομία υπηρεσιών. Yeah. Αυτό το πράγμα έχασε πάρα πολλά στοιχεία δικής της, να το πούμε έτσι, ανάπτυξης, έτσι ώστε να μπορεί να κοντράρει, να το πούμε, από τις, εξαρτήθηκε πλήρως από τη μορφή κεφαλαίων, εμπορευμάτων, τα πάντα από το εξωτερικό. Και έρχεται και σου λέει τώρα ο τρίτος ανυποψιαστικά, αλλά ρε παιδί μου, αφού είμαστε τόσο βαθιά εξαρτημένοι, τόσο πολύ σε κατοχικό καθεστώς, είναι δυνατόν αυτό να μπορέσουμε να απεξαρτηθούμε? Είναι δεδομένο αυτό, άρα μήπως πρέπει να κινηθούμε στα πλαίσια αυτό του εφικτού? Το θέμα μας είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε. Το φοβάται ο κόσμος τώρα. Το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Το 1900, με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, ή μάλλον η επιχείρηση διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας, ξεκινώντας από το 1992, μας εισήγαγε σε μια νέα περίοδο όπου επαναπροσδιορίσε την έννοια του πολέμου. Την επαναπροσδιορίσε την έννοια του πολέμου με δύο τρόπους που ήταν απαράδεκτοι για το προηγούμενο διάστημα. Πρώτον, με το δικαίωμα της επέμβασης. Έχω το δικαίωμα να μπουκάρω και να σου τα κάνω λαμπόγιαλο. Γιατί στο όνομα του ανθρωπισμού. Έτσι. Και μάλιστα. Δημοκρατίας. Ναι. Πολλές φορές. Του ανθρωπισμού. Να καταρχήν το ανθρωπιστικό δίκαιο. Ναι, το δίκαιο. Δεν θα επιτρέψω να γίνουν γενοκτονίες. Μην κοιτάτε τις δικές μου. Τις δικές σας μιλάμε. Είσαστε τρομοκράτες. Λοιπόν, ναι. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί επενεύει το ΝΑΤΟ, η επίσημη ήταν για να προλάβει μια ανθρωπιστική καταστροφή. Μάλιστα. Αυτά είναι η επίσημη δήλωσή του. Για να προλάβει μια ισοπαίδωση στην Ιουγκοσλαβία και δημιούργησε μια πολύ χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή. Λοιπόν, αυτό όμως το δόγμα. Αυτό ήταν η έναρξη αυτού του δόγματος. Βεβαίως. Ναι. Με τη Ιουγκοσλαβία το βλέπουμε σε πλήρη ανάπτυξη. Και μάλιστα και σε θεωρητική τεκμηρίωση, γιατί το ΝΑΤΟ πλέον εισάγει το δόγμα από το 97-98 επίσημα από τα χείλη του τότε Γενικού Γραμματέα του Σολάνας, ο οποίος είπε το εξής, ότι τελείωσε η εποχή της συνθήκης Βεσφαλίας. Η Βεσφαλία ένα πράγμα κατοχύρωνε, ότι δεν αναμειγνύει στα εσωτερικά. Σωστό. Γιατί ήθελε να αποτρέψει τους διαρκείς πολέμους που ήταν η Ευρώπη. Τότε είχαμε εκατονταετή, τριαντοκονταετή, δεκαετή, χαμός. Οπότε κάνανε μια ειρήνη και λέγανε κάθε ειρήνη, ρε παιδιά. Λοιπόν, ωραία. Δεν αναμειγνιόμαστε το ένα στον άλλον. Γιατί άμα αρχίσουμε αυτή την ιστορία, δεν βγάζει πουθενά. Λοιπόν, λέει, τελειώσαμε με αυτό. Από τη στιγμή που το λέει, από το ΝΑΤΟ το λέει, τελειώσαμε με αυτό, και στο όνομα του ανθρωπισμού, διότι η διεθνή κοινότητα δεν μπορεί να στέκεται απαφής απέναντι στη γενοκτονία που συντελείται ή τα ανθρωπιστική κρίση και όλα αυτά τα πράγματα, σημαίνει πλέον ότι θεμελιώνεται ένα νέο δόγμα πολέμου που λέγεται πόλεμος στο διηνεκές. Perpetual war. Συνέχεια. Ναι. Δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Και ταυτόχρονα, μετά την κρίση μπήκαμε σε μια νέα φάση αυτού του πολέμου που λέγεται ένας πόλεμος που δεν γνωρίζει ειρήνη. Δεν έχει περίοδους ειρήνης. Διεξάγεται με νέους όρους με στόχο την επιβολή στρατηγικών επιδιώξεων. Μέσα εκεί έχουμε. Γεννήθηκε το δόγμα του λεγόμενου ο ασύμετρος πόλεμος, έγινε υβριδικός πόλεμος. Έγινε πόλεμος γκρίζων ζωνών ή πολιτικός πόλεμος. Μέσα σε αυτό ένα πιο σύγχρονο δόγμα είναι το λεγόμενο λόφεα. Το λόφεα είναι ένας νεολογισμός που χρησιμοποιούν οι στρατιωτικοί, λοιπόν, και όχι μόνο, έτσι, τα επιτελεία δηλαδή των Αμερικανών κατά κύριο λόγο, αλλά αυτό το πράγμα έχει αρχίσει και επεκτείνεται παντού. Ναι, διάβαζα και Γερμανούς τώρα που το αναπτύσσουν αυτό το πράγμα, που λέει το εξής. Χρησιμοποιώ το δίκαιο ως μοχλό πολέμου.
και μάλιστα πιο συγκεκριμένα ο στρατηγός Ντάνμπαρ, ο οποίος χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο σαν δόγμα πολέμου, λέει: «Χρησιμοποιώ το δίκαιο, τον νόμο, με στόχο να πετύχω στρατιωτικούς σκοπούς». Λοιπόν, στρατιωτικούς σκοπούς όμως το πετυχαίνεις διά του νόμου. Πώς το κάνουν αυτό? Πρώτον, χρησιμοποιεί ένα επικάλυμα νομοποίησης. Γιατί έχει μεγάλη σημασία για τη σύγχρονη για έναν πόλεμο ο οποίος διαρκεί, όχι απλά να πετύχει στιγμιαία την αποδοχή από το λαό, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει ανά πάση στιγμή. Έτσι δεν είναι? Ανά πάση στιγμή μπορεί να σου αλλάξει. Οπότε γίνεται, πρέπει πάση θυσία ο λαός απλά, όχι απλά να, συγκαταθέτει, αλλά να συμμετέχει ενεργά στον τρόπο που νομοποιούνται οι πολεμικές διαδικασίες. Να αποδέχεται δηλαδή ότι με βάση το δίκαιο αυτά όλα γίνονται. Το δεύτερο είναι να χρησιμοποιήσει το δίκαιο με όρους καταστολής και χτυπήματος του εχθρού. Είτε δικάζοντας τον εχθρό στα δικά σου δικαστήρια, στη δική σου δικαιοδοσία, δημιουργώντας δικές σου δικαιοδοσίες παντού, και έτσι δικάζεις τον εχθρό σου εκεί και τον καθίσεις στο σκαμνί και τον επιβάλλεις τιμωρίες. Μια τρίτη μορφή είναι η ΜΚΟ. Γιατί δημιουργήθηκαν οι ΜΚΟ? Εδώ πέρα πες ότι ήρθε εδώ με την κοινωνία των πολιτών, έτσι το πέρασανε. Ναι. Αυτό πρόσεξε τι κάνανε εδώ. Κήρυξαν τον πόλεμο. Τον κήρυξαν τον πόλεμο από την πρώτη στιγμή και τον εφαρμόζουν εδώ πέρα. Πώς το εφαρμόζουν? Εφαρμόζουν τακτική lawfare καταρχήν. Ο πόλεμος lawfare είναι ο στόχος να υποταχθεί ο αντίπαλος, αυτός που είπε ο Σοντσού. Αυτό. Υποτάσσει τον αντίπαλο χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα. Τον κατακτάς χωρίς στρατιωτικά μέσα. Είναι το απόγειο της στρατηγικής. Αυτό του λέει. Λοιπόν, για πώς το κατακτάει αυτό το πράγμα? Θεωρώντας, βάζοντας ένα ολόκληρο ναό, πιστεύει ότι είναι δική του επιλογή αυτό το πράγμα. Πώς το πετυχαίνεις? Μέσω του κοινοβουλίου. Δεν μπορεί να το πετυχαίνεις διαφορετικά. Με αυτόν τον τρόπο γενικεύει την εμπειρία που είχε στο Μεσοπόλεμο από χώρες μεσοβέζικες όπως η Γαλλία. Στη Γαλλία διαμορφώσανε, εκφασιστοποιήθηκε ολόκληρο το κράτος με τη σύμφωνη γνώμη, τυπικά, την κοινοβουλευτική αποδοχή ολόκληρου του συστήματος. Δεν χρειάστηκε να καταλύσουν το κοινοβούλιο, όπως έγινε στην Ιταλία, όπως έγινε στην Γερμανία, όπως έγινε στην Ελλάδα. Δεν καταργήθηκε. Εκεί λειτουργούσε το κοινοβούλιο με τον άλλο τρόπο, μέχρι ότου μετεξελίχθηκε σε καθεστώς VC. Μάλιστα. Αυτό είναι που κάνουν εδώ. Και το γενικεύουν με γενικότερο τρόπο, με όλο τον τρόπο, ώστε να σου αρπάξουν. Πρόσεξε τώρα. Εδώ τι γίνεται? Πρώτον, αν έχεις πόλεμο, έχεις κατοχή. Γιατί κατοχή? Γιατί δεν θέλουν να επιβάλλουν ένα καθεστώς σταθερότητας στη χώρα. Γιατί η Χούντα, όταν επιβάλλουν τη Χούντα, όπως και τη μεταξύ δικτατορία ή τις εκτροπές που γινόντουσαν κτλ. Σε άλλες χώρες. Ποιος είναι ο στόχος? Να αποκατασταθεί ή να επιβληθεί η σταθερότητα με όλους άκουσες τάξεις. Η άκουσα τάξη κινδύνευε. Μην μιλάτε ρε παιδιά, να έχουμε ηρεμία, λοιπόν, και όποιος δεν λοιπόν, έβαζε το λογία και, και άλλαστε τους Γιούγκερς, ας πούμε, στην Γερμανία και άλλαστε τα φώτα. Σταθερότητα. Λοιπόν, αυτό όμως εδώ δεν έχουμε τη σταθερότητα. Η επιβολή αυτών των καθεστώτων που χρησιμοποιούν μέσα χουντικά, να το πούμε έτσι, κατάλυση του πολιτεύματος, αλλίωση των όρων του πολιτεύματος, του παιχνιδιού, όλα αυτά τα πράγματα που λέμε, δεν το κάνουν για την επιβολή της σταθερότητας, αλλά για την αποσταθεροποίηση συνολικά της χώρας, τη λαιλασία και τη διάλυσή της. Γι' αυτό ποιο είναι το συμπέρασμα? Όπως και να κάνεις, ό,τι και να κάνεις, ο εχθρός είναι αποφασισμένος να σε εξοντώσει. Αυτό που καταλάβανε ο παππούς μου, όντας αγράμματος, και που σηκώθηκε πάνω και πήγε κουτσός εγγενετής και ανέβηκε στο βουνό και πολέμησε, στο αλβανικό εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Θα έπρεπε να το έχει καταλάβει ο μέσος Έλληνας. Τι κατάλαβε? Ότι ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία αν ήταν με το Μεταξά ή δεν ήταν με το Μεταξά, ήταν βενιζελικός ή βασιλόφρονος και το λοιπά. Αυτό που κατάλαβε είναι ότι είχε έναν εισβολέα, ο οποίος είχε σαν μόνο στόχο να τον εξοντώσει. Άρα τι έχω να κάνω εγώ τώρα εδώ? Να πολεμήσω ενάντια στον εισβολέα. Δεν έχω άλλη επιλογή. Αυτό ο λαός το καταλάβαινε μόνος του.
Το κατάλαβε μόνος του. Φράβο. Γι' αυτό κιόλας απέτυχε η στρατηγική κατευνασμού του Μεταξά, του βασικού καθεστώτος. Πνευματικός κόσμος τότε δούλεψε πάνω στο να αντιληφθεί ο κόσμος. Υπήρχε, υπήρχε ένα κομμάτι κόσμου, προς τον διανοητό, διανοητό να το πούμε, ναι. Αλλά ήταν κατατραγμένη. Το μεγαλύτερο κομμάτι της διανόησης είχε παραδοθεί. Είχε παραδοθεί στο φασισμό κιόλας. Οι μεγαλύτεροι δημοκράτες, αστεί και όλα αυτά τα πράγματα, είχαν παραδοθεί πλήρως. Το θεωρούσαν το φασισμό ως μια αναπότρεπτη, βάρβαρη μεν, αλλά υπέρβαση του εθνικού κράτους. Έτσι τα λέγανε. Ο Θωτοκάς της εποχής και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ο λαός μας ήταν κατατρεγμένος, λουφαγμένος παντού. Αυτό που έγινε με το 40, δεν το περίμενε κανένας. Δεν το περίμενε ούτε το καθεστώς. Γιατί ακολούθησε κατευναστική πολιτική ο δικτατόρας Μεταξάς. Και μάλιστα κατευναστική πολιτική, επειδή μερικοί, ας πούμε, διαβάζουν πολύ διαδίκτυο και πέφτουν πάνω σε ανοησίες τρομερές, και επειδή δεν έχουμε μάθει να κάτσουμε να ανοίξουμε ένα βιβλίο, να τσεκάρουμε, να διασταυρώσουμε, και συνήθως το διαδίκτυο, ειδικά αυτά τα φασιστοειδή, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, που παρουσιάζουν το Μεταξά ο μεγάλων ηγήτωρα κτλ., που κανονικά θα πρέπει να τον είχαν εκτελέσει το 1920 για την παράδοση του Ρούπελ στους Γερμανοβουλγάρους. Λοιπόν, δυστυχώς δεν τον εκτελέσανε, και μετά τα είδαμε ξανά τα ίδια στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, τι έγινε? Οι Βρετανοί του επέβαλαν την κατευναστική πολιτική. Δεν το έκανε μόνο για ιδεολογική συγγένεια με τους φασίστες και τους Ναζί του Χίτλερ. Όχι. Ήταν Βρετανική πολιτική. Και γιατί ήταν Βρετανική πολιτική? Διότι οι Βρετανοί προσπαθούσαν να αποθήσουν ή να μην υπάρξει πόλεμος με όρους διευθέτησης αγορών. Πηγαίνανε δηλαδή να διευθετήσουν τα ζητήματα, δίνοντας, θυσιάζοντας κομμάτια από την αυτοκρατορία τους προς τους Ναζί και τους Ιταλούς. Παράδειγμα, έχει αναφερθεί σε βιβλία και όλα αυτά τα πράγματα που δεν έχει επιβεβαιωθεί από τα αρχεία, αλλά έχει γραφτεί κατά κόρο ότι η Ελλάδα προσφερόταν από τους Βρετανούς, ήδη από το 1938 προσφερόταν ως αντάλλαγμα στους Ιταλούς συνεργασίας του Ιταλικού στόλου με το Βρετανικό στόλο στη Μεσόγειο θάλασσα. Πάτε την Ελλάδα, αρκεί να τα βρούμε εδώ. Να μην είμαστε, γιατί είχε πολύ ισχυρό ναυτικό η Ιταλία. Λοιπόν, οπότε τι έγινε? Έλεγαν λοιπόν στον Μεταξά κατευναστική πολιτική, άλλο που δεν ήθελε και ο Μεταξάς. Λοιπόν, και έτσι φτάσαμε στο σημείο να είναι έτοιμη η Ελλάδα να παραδοθεί μόνο με μια ντουφεκιά για την τιμή των όπλων. Εξού και το σχέδιο άμυνας της χώρας που έπαιρναν από τον Αχαίροντα ως τον Παγασιτικό. Δηλαδή στην πραγματικότητα παραχωρούσε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Όλη τη Βόρεια. Ήπειρο, Θεσσαλία και Μακεδονία. Από την πρώτη ντουφεκιά. Δεν θα μπορούσε να κρατήσει εκεί η γραμμή άμυνας με τίποτα. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να το κρατήσουν εκεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, τι έγινε? Ξαφνικά ξύπνησε ο κόσμος. Λειτουργήσε το πατριωτικό του στοιχείο. Σήμερα λοιπόν, αυτό μου κάνει εντύπωση τώρα, γιατί έχω πάρει τα προγράμματα και τα έχω δει, και των σχολών των στρατιωτικών, αλλά και όλων των βαθμίδων σχολών, δηλαδή και της Εθνικής Άμυνας και της Σχολής Πολέμου και της Σχολής Ευελπίδων, αλλά κυρίως παρακολουθώ και τα μαθήματα της νομικής σχολής, βλέπω από τα παιδιά μου τα βιβλία που είχαν και όλα αυτά. Μου κάνει εντύπωση που δεν υπάρχει ένα ιστιντούτο, κρατικό ιστιντούτο διεθνών σχέσεων και επαφιόμεθα στα ιδιωτικά. Και λες, διάολο, όλα αυτά τώρα που κάθεσαι και αναλύεις εδώ πέρα, και βεβαίως τα ακούσουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον, όποιος θέλει και όποιον δεν κουράζει, αλλά πιστεύω δεν τον κουράζει κανέναν, διότι μαθαίνει, είναι σχολείο εδώ. Γιατί όλα αυτά δεν τα παρέχει το κράτος? Γιατί θέλει το κράτος να έχει αυτή τη συσκότηση τη στιγμή που, όπως λες, η Αμερική τα βγάζει? Κοίταξε, και τα διδάσκει. Εμείς μπήκαμε σε μια φάση σαν κράτος με την έλευση του Σιμίτη κατά κύριο λόγο. Στην πραγματικότητα ξεκίνησε με το Μητσοτάκη, την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά κυρίως η μεγάλη μεταβολή ήταν η κυβέρνηση Σιμίτη, όπου πλέον πρώτα και κύρια η εξωτερική πολιτική ιδιωτικοποιήθηκε.
Σωστό. Δεν χαραζόταν από την κυβέρνηση, δεν χαράζεται από το κοινοβούλιο, αλλά από αυτά τα διαλεγόμενα think tanks. Ακριβώς. Και μιλάμε τώρα, τι ξέρουμε τώρα. Ναι, εντάξει, είναι οι γνωστοί. Οι οποίοι μάλιστα και χρηματοδοτούνται και έχουν διακλαδώσεις και διασυνδέσεις και με την Bilderberg και με την Τριμερή και όλα αυτά τα πράγματα. Και χρηματοδοτούνται και ΑΠΕ. Και ΑΠΕ, βεβαίως. Συντα υπουργεία. Και έτσι το κράτος δεν δημιούργησε αντίπαλο δέος. Μην μου πεις τώρα ότι δεν μπορούσα, ας πούμε, στην Πάντιο σχολή. Είναι δυνατόν να μην ξέρω εγώ, στα μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας να υπάρχουν Ινστιτούτα ερευνών όπου από το προπτυχιακό επίπεδο μέχρι την παραγωγή δεκτορικών να παράγει συνέχεια για το, όχι μόνο για την ευρύτερη ζώνη εδώ, από τα Βαλκάνια μέχρι οτιδήποτε. Και βέβαια ταυτόχρονα να παράγει στρατηγική σκέψη σύμφωνα με τα συμφέροντα της χώρας, το λεγόμενο εθνικό συμφέρον. Καταρχάς, ας μας πει κάποιος τι είναι το εθνικό συμφέρον. Καλάντε. Εγώ έψαξα, δεν βρήκα πουθενά έναν ορισμό. Έτσι. Έστω και να τον ψάξουμε τον ορισμό. Λοιπόν. Ψάχνοντας το εξωτερικό στους Αμερικανούς. Αν είστε ως προς το εθνικό συμφέρον, αν το δεις κρατικά. Ορισμό. Δώσουμε έναν ορισμό. Όχι, δεν έχει. Μιλάει για εθνικά συμφέροντα. Εθνικό συμφέρον δεν μπορούν να το δώσουν διότι το συνδέουν, πιστεύω, αυτό θέλω να πιστεύω, το συνδέουν πάντα με τα συμφέροντα με ευρυτέρων όταν δεν δίνεις κρατών ή ξέρω, συμμαχιών. Όποιος ψάξει. Και δεν βρίσκεις το συμφέρον, ποιο είναι, όχι τα συμφέροντα, το συμφέρον του κράτους. Ναι, όταν τον το προσδιορισμό, αν όποιος ψάξει τον τρόπο που προσδιορίζει το εθνικό του συμφέρον. Η πολιτική, το Κισίμ, θα πρέπει να το βγάλει. Καλά, το συζητάμε. Τώρα λοιπόν, εάν πας στις χώρες που έπαιξαν ρόλο στα διεθνή πράγματα του 19ου αιώνα, τις μεγάλες χώρες, μεγάλες δυνάμεις, έτσι, που είχαν σχολές διεθνών σχέσεων, η αντίληψη εθνού στρατηγικής, από τη Βρετανία που είναι πρώτη και κύρια, από τη Γερμανία και από τις ΗΠΑ, θα δεις ότι ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας είναι η ανάλυση του ζητήματος του εθνικού, ο ορισμός και ο προσδιορισμός του εθνικού συμφέροντος. Ποιος είναι? Γιατί επειδή δεν μπορεί να δοθεί μία απάντηση, γιατί έχεις διαφορετικές οπτικές, έχεις διαφορετικά συμφέροντα, γιατί φορείς του εθνικού συμφέροντος είναι τάξεις, κοινωνικές τάξεις, ανάλογα με το ποιος είναι στα πράγματα. Μάλιστα. Άλλο όταν είναι αυτοκρατορία, ωραία, άλλο είναι κοινοβουλευτισμός, άλλο όταν είναι, ξέρω εγώ, πώς θα πω, πεφωτισμένη δεσποτεία. Είναι αλλιώς, διαμορφώνεται διαφορετικά την έννοια του εθνικού συμφέροντος. Είναι άλλο πράγμα το εθνικό συμφέρον του Λουδοβίκου 14ου, η Γαλλία με τον βασιλιά Ήλιο, και άλλο το εθνικό συμφέρον της Γαλλικής Επανάστασης, άλλο το εθνικό συμφέρον της Γαλλίας του Ναπολέοντα. Τελείως διαφορετικό το εθνικό συμφέρον της Γαλλίας του Βοναπάρτη, του Λουδοβίκου. Το εδώ πέρα, εδώ, το τώρα. Συμφέρον τώρα εδώ πέρα, στην διαμορφωμένη. Να τελειώσω αυτό, να σου πω. Εάν ψάξει κάθε εποχή, υπήρξαν σημαντικά μυαλά, οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν ορισμό και να προσδιορίσουν πολιτικές εξυπηρέτησης του συγκεκριμένου συμφέροντος συγκεκριμένη εποχή, τόπο και χρόνο. Ναι. Εδώ παίζουμε μια φορά να έγινε. Ψάξε, χτυπήσου κάτω. Ο μόνος που το έκανε, ήταν η αριστερά του Μεσοπολέμου. Κανένας άλλος. Και μετά και η ίδια αριστερά το ξέχασε. Γιατί ξεκίνησε από το στοιχείο, από την πρώτο ερώτημα. Ωραία, εθνικό συμφέρον. Τι είναι το έθνος? Πάμε πιο βαθιά. Ναι, να μου πεις ποιος είναι το έθνος. Ποιος είναι ο φορέας του έθνος. Αν μου πεις ότι ο φορέας του έθνος είναι ο βασιλιάς, με καταλαβαίνεις, είναι άλλο πράγμα. Εάν μου πεις ότι είναι το κοινοβούλιο, όπως λένε οι Ίγγλεζοι, έτσι, άλλο πράγμα. Και αν μου πεις η απόλυτη ιδέα του έθνους είναι το κράτος, έτσι, όπως λένε οι Γερμανοί, είναι τελείως άλλο πράγμα. Εδώ δεν μίλαγε κανένας για εθνικό συμφέρον. Γι' αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω μια διάλεξη για την έννοια της εθνικής ανεξαρτησίας από την ελληνική επανάσταση. Μια διάλεξη στη νομική σχολή. Την σχολή εθνική άμυνα. Καλά, εντάξει. Εκεί εγώ θέλω να πάω να τσεκάρεις, να σε καλέσουν. Διότι όταν πρώτη... θα διευθυντή στην σχολή εθνική άμυνα, αν σε γνώριζα, τότε δεν σε γνώριζα. Ειλικρινά, από εκεί που φέρα τον κύριο Κουβέλη. Ναι, έκανα και. Αυτή είχα μπροστά μου. Εντάξει, προφανώς δεν μου, μόνο. Θα μπορούσαν για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Η πρώτη φορά, ενώ ένα ψάξιμο τέτοιο υπήρξε νωρίτερα. Δεν λέω ότι είχε τυχαία την αριστερά, αριστερά τώρα, όπως την καταλαβαίνουμε σήμερα. Δηλαδή, τότε δεν αυτοπροσδιοριζόταν. Η έννοια της αριστεράς ήταν κομμάτι του βενιζηλισμού της εποχής εκείνης. Μιλάμε για τους εκείνους ανθρώπους που ξεκίνησαν και λέγανε, για κάτσε μισό λεπτό, ποιος είναι ο φορέας του έθνους σήμερα.
Και λέγανε ο λαός, για να μπορέσουν να το τεκμηριώσουν αυτό, στραφήκανε σε βάθος. Δηλαδή ξαναείδαν την ιστορία, είδαν την Ελληνική Επανάσταση, τον τρόπο που εξελίχθηκε το ζήτημα του, το λαϊκό ζήτημα. Αναδείξαν το ζήτημα της γλώσσας του, του πολιτισμού του, των αντιλήψεών του. Και καταλήξανε να λένε ότι εθνικό συμφέρον είναι ότι κάνει καλό στο λαό. Εξού και το γεγονός ότι αυτό το πράγμα οδήγησε στο να μπορέσει να πιστοποιηθεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο λαός έκανε το βήμα του, μετά αναζήτησε τρόπους να εκλογικεύσει αυτό που έκανε, ενώ με την εποπία του 40. Το έκανε αυθόρμητα, γιατί περασπίστηκε βωμούς και στίες που λέγανε οι αρχαίοι. Λοιπόν, δηλαδή, αφού θα με διαλύσουν, τουλάχιστον να δώσω μια μάχη, ρε, αδερφέ. Μετά έψαξε αυθόρμητα να εκλογικεύσει αυτό το πράγμα που πήγε και έκανε. Και εκλογικεύσε αρπάζοντας αυτή την προβληματική. Και εξαναγκάζοντας ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της διανόησης να προσανατολιστεί προς τα εκεί. Γι' αυτό και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε πολύ μεγάλη κατανόηση, εξαιρετικές μονογραφίες, φοβερή θεωρητική δουλειά σε όλους τους τομείς στην Ελλάδα, η οποία πεθαίνει με τη Χούντα. Λίγο πριν από τη Χούντα, αλλά και με τη Χούντα, καθοριστικά. Δεν φταίει η Χούντα, δεν είναι η Χούντα αυτή που το επέβαλε, γιατί το Βούρδουλας δεν σταματάει ένα διανοούμενο. Η εξαγορά το σταματάει. Δηλαδή αυτό που μου λέγανε στην Αμερική, μου το έχω διαβάσει και σε ένα βιβλίο ενός πολύ γνωστού πολιτιολόγου Αμερικανού, ο οποίος λέει, έπαψε να υπάρχει παραγωγή πραγματικής πρωτότυπης ακαδημαϊκής σκέψης όταν αυτοί, λέει, που τα διδακτορικά τους τα γράψανε σε γραφομηχανές στο τραπέζι της κουζίνας με τις γυναίκες τους δίπλα τους ή τα κορίτσια τους να τα διορθώνουνε, ξαφνικά απέκτησαν γραφεία με δεκάδες υπότροφους και άλλους να τους κάνουν τη δουλειά. Ναι. Τότε άλλαξε ριζικά και η διανόηση. Το ίδιο έγινε και εδώ. Το ίδιο και σε άλλο μέγεθος, βεβαίως, με άλλα πράγματα. Έτσι λοιπόν μάθανε στο ότι μπορούν να εξαγοραστούν, ότι αυτό το πράγμα που υπηρέτησαν εξαγοράζεται. Είναι αντικείμενο εξαγοράς. Και άρχισε συστηματικά εξαγορά. Πρώτα με υποτροφίες. Πάρτε, παιδιά, υποτροφίες, τσάμπα υποτροφίες. Προς αμερικανικά πανεπιστήμια, προς τη Γαλλία. Τρέχαν όλοι να πάρουν υποτροφίες με μεγάλη ευκολία. Και όχι πάντα με λόγο επαρκών προσόντων. Λοιπόν, και έτσι φτιάξανε μια διανόηση απόλυτα κρατικά εξαρτώμενη και ό,τι αυτό σημαίνει για τα κόμματα, για δεξάτηση από τα κόμματα και τα οικονομικά συμφέροντα. Mm-hmm. Μαθημένη να παράγει για αυτούς που δουλεύει. Και έτσι θανατώθηκε αυτό το μεγάλο κύμα που γέννησε αυτή η ιστορία και ψάχνει σήμερα και λες, ρε παιδί μου, όρισέ μου, τι είναι το δημόσιο συμφέρον, τι είναι το εθνικό συμφέρον, τι είναι, να έχω κάποιους ορισμούς για να πατήσω πάνω να διαμορφώσω πολιτική, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, όπου λείπουν οι ορισμοί, είναι επειδή οι κοινωνικές επιστήμες έχουν την ίδια λογική που έχουν και και θετικές επιστήμες, όπου λείπει ο ορισμός, λείπει η επιστήμη. Δεν μπορείς να θεμελιώσεις προτάσεις, να οικοδομήσεις προβληματική. Όπου υπάρχει σύγχυση, γίνεται επίτηδες μόνο και μόνο για να μπορείς να παίξεις ανάλογα με τα συμφέροντα που εξυπηρετείς ή που θέλεις να εξυπηρετήσεις. Αυτό το πράγμα συνέβη, γι' αυτό και δεν βρίσκεις. Ψάχνεις και δεν βρίσκεις. Και τέλος πάντων δεν είπαμε να συμφωνήσουμε, γιατί δεν μπορεί να μην συμφωνήσουμε. Αλλά ρε άνθρωπε, ένα κράτος, ένα σοβαρό και διαμορφωμένη στρατηγική, δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να αναπτυχθούν οι σχολές σκέψης, έτσι ώστε να μπορεί ανάλογα με τις συγκυρίες, τα συμφέροντα, το τι ακριβώς είναι, να οικοδομήσει πολιτικές, δοκιμάζοντας κιόλας και ορισμένα πράγματα στην πράξη και να δει αν μπορούν να προβάτησουν ή όχι. Γι' αυτό και βρέθηκαμε σήμερα. Τώρα βρισκόμαστε απέναντι σε ένα αντίπαλο, που είναι η Τουρκία του Ερντογκάν που λέγαμε προηγουμένως, που κυριολεκτικά είμαστε θεόγυμνοι. Έχουμε δεχτεί ένα φοβερό πόλεμο. Ο πόλεμος αυτός έχει σαν βασικό στόχο την επιφάνεια του αποτελεσμάτου. Έτσι. Λοιπόν, έχει σαν βασικό στόχο την εξόντωση του ελληνικού λαού. Όχι την κοινωνική απλά, ούτε την εργασιακή. Τη φυσική του εξόντωση. Λοιπόν,
Αυτό το πράγμα το πετυχαίνουν. Γιατί, γιατί θερίζουν οι καρκίνοι. Θερίζουν οι αρρώστες. Τα πάντα, δεν το συζητάμε. Δηλαδή γίνεται χαμός. Λοιπόν, δεν μας έχουν τώρα, ανάγκη. Πάνω σε αυτό τώρα που λες. Επειδή με τα τελευταία γεγονότα, είτε τα εθνικά που παίζουν, είτε είναι ο Βάρτης, είτε ξέρω εγώ τι άλλα βγάζουν κάθε τόσο, νομίζεις ότι έχουν πάει πίσω τα προβλήματα του κόσμου και δεν τα έχει στην επιφάνεια μπροστά του, δηλαδή το οικονομικό του πρόβλημα, το πρόβλημα της διαβίωσής του, το πρόβλημα του πώς βιώνει γενικότερα. Δεν νομίζω ότι κανένας ασχολείται, ούτε τουλάχιστον δεν βλέπω κόσμο. Ο κόσμος τι κάνει με αυτό? Ο κόσμος δεν νομίζω, δεν βλέπω πουθενά να έχει χάσει την επαφή με το άμεσο. Και το άμεσο είναι η επιβίωση. Η επιβίωση, αυτό βασικά. Απλά όλα αυτά συνθέτουν τον καμβά της δικής του επιβίωσης. Καταλαβαίνει ότι χωρίς να ξεμπερδέψει, ας πούμε, με όλο αυτό τη φαυλοκρατία, όπως λέγαμε, το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, την αδυναμία να μπορέσει να έχει ειρήνη σε αυτόν τον τόπο του. Δεν έχει ειρήνη και αρχίζει να το καταλαβαίνει τώρα. Η απειλή από την Τουρκία. Και πού θα βρει Δημήτρη ο κόσμος τώρα? Εντάξει, του λέμε όλοι. Του μιλάμε για την αλλαγή, του μιλάμε για την ανατροπή, του λέμε πώς θα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν δυνάμεις, ρε παιδί μου. Εμείς λέμε, ας πούμε, το ΕΠΑΜ είναι μια δύναμη. Πώς θα συνειδητοποιήσει όμως ο ίδιος ότι ναι, πρέπει να στηρίξει αυτές τις δυνάμεις. Το πιστεύει αυτό, δεν το πιστεύει? Και γιατί δεν κάνει τα βήματα αυτά, αφού βλέπει ότι από εδώ πέρα είναι ο γκρεμός, το βλέπει. Πού άλλου να πάει? Εσύ πιστεύεις ότι τελικά θα βρει την διέξοδό του όλη αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται και από εμάς? Εγώ δεν θέλω να πω ότι είμαστε μόνο εμείς, ενδεχομένως να το κάνουν κι άλλοι, έτσι βλέπουμε κι άλλους. Ή θα μπορέσει να βρει αυτόν τον δρόμο? Εγώ νομίζω ότι όταν υπήρξε η κρίση που έγινε και κηρύχθηκε ο πόλεμος ενάντια στη χώρα, δηλαδή αποφασίστηκε ότι η χώρα είναι αναλώσιμη, γιατί αυτό έγινε. Μαζί με το λαό της και όλο αυτό το πράγμα. Αναλώσιμη δεν είναι με την έννοια των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχει, αλλά είναι με όρους συγκροτημένου κράτους, όπως τουλάχιστον τα ξέραμε τουλάχιστον με το Μεσοπόλεμο και μετά. Τι έγινε? Μαζί με αυτό κατέρευσε το συνολικό σύστημα διαχείρισης αυτού του κράτους, και πολιτικής και οικονομικής διαχείρισης. Μαζί του κατέρευσε και ο τρόπος πολιτεύεσθε του ελληνικού λαού. Αυτό το πράγμα πήρε πολλά χρόνια να το αντιληφθεί ο κόσμος. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Έπρεπε να φάει όλες τις σφαλιάρες που έφαγε, έπρεπε να φτάσει στο σημείο να καταλήξει στο ακόμη να δοκιμάσει και την αριστερά. Τη δοκίμασε και αυτή και είδε ότι πόσο τελειωμένα είναι όλα αυτά, γιατί βασιζόταν σε ένα τρόπο διαχείρισης ενός εξαρτημένου κρατικού μονοπωλιακού συστήματος, το οποίο ήταν τελείως ξεπερασμένο, τελείως χρεοκοπημένο, και δεν το ενδιέφερε να το συγκρατήσει ούτε καν η άκουσα τάξη πτωχή στα χέρια της. Το πετάει και αυτή ακόμη. Μόνο που δεν έχει να προτείνει τίποτα άλλο εκτός από την εξόντωση. Δεν σας έχω ανάγκη, δεν σας γουστάρω πλέον. Δεν έχουμε καταλάβει αυτό το πράγμα που το εξηγώ εγώ από το 2009, προσπαθώντας να αναλύσω από τότε τουλάχιστον, που ένας κόσμος μ' άκουσε. Προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι από τη στιγμή που δημιουργήθηκαν αυτές οι τερατογενέσεις που λέγονται υπερεθνικές εταιρείες μαζί με τις παγκοσμιοποιημένες τράπεζες, το 20% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού έχουν ανάγκη. Το υπόλοιπο είναι βάρος. Είναι βάρος, είναι σκαρπαδούρα. Δεν το θέλουνε. Απλά υπάρχει. Και πρέπει πάση θυσία να το κρατήσουν. Υπήρξε μια παλιά αντίληψη, αυτή την έβγαζε ο Μπρεζίνσκι, mm-hmm. που λέει, μάλιστα με το γνωστό τρόπο που οι Αμερικανοί μιλάνε, και έβγαλε το νεολογισμό «tititatement», δηλαδή είναι ο συνδυασμός του «tits», που σημαίνει «βυζιά», με το «entertainment», δηλαδή να του δώσουμε ένα τρόπο ζωής διασκεδαστικό. Όχι τόσο διασκεδαστικό, όπου να εξαρτηθεί από αυτόν, όπως το μωρό από το βυζί της μάνας. Αυτό το πράγμα εισηγήθηκε το 1995 σε μια μεγάλη συνδιάσκεψη, ναι, όταν οι μεγαλοσχήμονες, τα μεγάλα στελέχη των πολυεθνικών εταιριών, των υπερεθνικών εταιριών που κυριαρχούσαν, λέγανε, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δουλεύω με το 20% του πληθυσμού, το υπόλοιπο δεν μου κάνει. Και να σας πω και κάτι άλλο, αυτό το θέλω και σαν μάζα κατανάλωσης. Το υπόλοιπο δεν μου κάνει.
Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με το υπόλοιπο. Το 20 αυτό μου είναι αρκετό, όχι απλά να δουλεύει για μένα, αλλά και για να κανιβαλίζει τα προϊόντα μου και τις υπηρεσίες μου. Δεν με ενδιαφέρει το υπόλοιπο. Ήταν τόσο κοινικές. Τόσο. Τα έχω τα πράγματα. Τα κείμενα τα έχω. Τα έχω. Και λόγω, αν θέλεις, επαγγελματικό, γραφτικά και σε βιβλία τότε. Λοιπόν, αλλά τυχαίνει να τα έχω και το πρωτότυπο, τις ομιλίες που γίνανε τότε. Ήταν το ίδρυμα Γκορμπατσόφ, το έκανε στο Σαν Φραντσίσκο το 1995, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, σε μένα πολύ καλό ξενοδοχείο, το καλύτερο του Σαν Φραντσίσκο, που για να μείνεις εκεί πρέπει να έχεις μια περιουσία α και πάνω. Δηλαδή, άμα δεν σκάσεις χιλιάρικο για διαμονή τη νύχτα, δεν πάεις εκεί. Για να, το απλό, δεν μιλάμε για τις σουίτες. Λοιπόν, θεωρείται στην Αμερική ότι αυτός που μένει εκεί είναι πετυχημένος. Με ό,τι σημαίνει στο αμερικανικό μοντέλο, έτσι. Αυτό το πράγμα από τότε οικοδομείται μια οικονομία και μια παγκόσμια κοινωνία και μια οικονομία στη λογική του 20%. Δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Απλά τότε πιστέψανε ότι με τις κάνουλες και χειριζόμενοι το χρήμα αυτό και ελέγχοντας το χρήμα παγκόσμια μπορούμε να τους κρατήσουμε αυτούς. Έλα όμως που παρουσιάστηκε από το 2001 και μετά, παρουσιάστηκε μια τρομακτική εμπλοκή. Πρώτα στις χώρες της περιφέρειας, δηλαδή Ρωσία καταραίει το 98 που κατέρευσε η οικονομία της και τότε πετάχτηκε ο Πούτιν και είπε όπα παιδιά, που πάμε εδώ πέρα θα διαλυθεί η χώρα. Οπότε ξαναεπανέφερε μια πολιτική, επανεθνικοποίηση σε μέρος της πολιτικής. Τη πολιτική τη Ρωσία. Στηρίχθηκε στην τόπια ολιγαρχία και λέει: κάτσε να βάλουμε και μια καριέρα να οριοθετηθούμε εδώ μέσα, ας πούμε, γιατί θα μας πάρει ο διάσωμα σκόση. Κατέρευσε οι Ασιατικές Τίγρες. Κατέρευσαν. Τότε μεγάλες. Αλλά τότε οι Αμερικανοί ακόμη ήταν τη λογική, τα μεγάλα επιτελεία τη Δύση, ότι εντάξει, αυτά οφείλονται στο ότι είναι περιφερειακές χώρες. Να πάνε να πνιγούν. Όταν όμως το 2001 καταραίει η οικονομία των πληροφοριών, όπως λεγόταν την εποχή εκείνη, dot-com economy, όπως το λέγανε, όταν καταραίει ό,τι πιο σύγχρονο υπήρχε, καταραίει όλη η λογική της αέναης ανάπτυξης της οικονομίας, ότι δεν έχουμε κρίσεις, δεν υπάρχει και τέτοιο θέμα, γιατί λόγω των πληροφοριακών δικτύων και αυτά τα πρώτα της αυτοματοποίησης των αγορών θα υπάρχει πάντα η διέξοδος και μπούρδες. Και όχι μόνο γίνεται αυτό, την ίδια εποχή που καταραίουν τα χρηματιστήρια στα dot-com economy, γίνεται και το χτύπημα στους δίδυμους πύργους και γεννάει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Καταλάβανε δηλαδή, συνειδητοποίησαν ότι αν δεν μπούμε σε μια διαδικασία ενός πολέμου στο διενεκές, αυτή η οικονομία του 20% δεν κρατιέται, δεν μπορεί να κατηθεί. Ναι, θα σε πάρει ο διάλογος τον πατέρα. Μου πήγες τώρα βαθιά πολύ. Στο ερώτημα αυτό το βασικό, μιλάμε εδώ για τους Έλληνες που συνειδητοποιούν. Εδώ υπάρχει μόνο μια απάντηση. Τι θα γίνει. Μόνο μια απάντηση. Τι θα γίνει τώρα, λοιπόν, πέρα. Εδώ. Για να μας πείτε ο Γρηγόρης, η αγορά τι βλέπει έξω, που αυτός κινείται μες στην αγορά. Λοιπόν, εμείς, εντάξει, το ζήτημα είναι πολύ απλό. Έχουμε τα ίδια προβλήματα που υπήρχαν και την εποχή της Παλιγενεσίας. Λίγο πριν την Παλιγενεσία. Γι' αυτό όποιος διαβάζει τα κείμενα της εποχής. Όχι της εποχής της Επανάστασης και μετά. Της εποχής που ξεκινούσε η Επανάσταση ή που, αν θέλετε, άρχισε, σπροχνόταν η κατάσταση προς τα εκεί. Έχουμε τα ίδια ακριβώς προβλήματα. Γιατί? Γιατί η αίσθηση, πώς να το πούμε, ο πατριωτισμός του Έλληνα είχε χαθεί. Αυτό που είχε απομείνει ήταν η φιλοπατρία. Και όταν λέω εγώ πατριωτισμό, για να ξεκαθαρίσουμε, γιατί μπορεί να προσβάλλεται κάποιος κόσμος. Προσβάλλεται κάποιος και σου λέει και εθνικιστής. Ναι. Εντάξει, άστα τη ακούω και τέτοια πράγματα. Εντάξει, προβλημάτως όταν ο αγράμματος πάει και αρπάζεται από ό,τι θέλει. Λοιπόν, ποιο ήταν το πατριωτισμό, είναι πολιτική κατηγορία. Έχει να κάνει δηλαδή με την πολιτική διεκδίκηση ενός χώρου. Χώρου που αφορά έναν ολόκληρο λαό, έναν ολόκληρο έθνος. Τότε πάντα το έννοια του πατριωτισμού είναι αυτό που έδινε στο Θούριο ο Ρήγας. Που λέει, ας αποδείξετε την αξία σας εδώ. Και ελάτε να το δείξετε. Ακόμη και εσείς που λάθη κάνατε, υπηρετήσατε ξένους βασιλιάς, ξένους στρατούς, ελάτε τώρα εδώ να δείξετε την αξία σας στην πατρίδα σας. Και λέει, αυτό που μένα μου άρεσε, πάντα με συγκινούσε από μικρό παιδί, όταν το πρωτοδιάβασα το Θούριο, που λέει, κάλιο για την πατρίδα να χαθείς, παρά για ξένον φούντα στο σπάθι να κρεμάσεις. Αυτό το πράγμα, δεν το λέω ακριβώς, αυτό το νόημα
της αποστροφής. Αυτό το νόημα ήταν η προμετωπίδα του πατριωτισμού που γέννησε την Επανάσταση του 21. Και είναι πραγματικά πρωτοφανής, πρωτότυπη επανάσταση. Δεν είχε ξανασυμβεί στην Ευρώπη. Μέχρι τότε ήταν προϊόν των αστικών διεργασιών που γινόντουσαν στα μεγάλα κράτη, όπου διαμορφώνονταν λεγόμενη εσωτερική αγορά του κεφαλαίου και εκεί οι λαοί διεκδικούσαν μερίδια. Εδώ ποια εσωτερική αγορά? Ποια αστική τάξη? Πουθενά. Κατηγοριάτες. Κατέβηκαν μαζί με τους πλαρχηγούς του. Ναι, λοιπόν, και είναι, κάτι ευφυής. Είναι η ίδια κατάσταση είμαστε. Βρεθήκαμε σε έναν πόλεμο με έναν λαό χωρίς πατριωτική συνείδηση. Χωρίς πατριωτική συνείδηση. Και εδώ η διαφορά θα γίνει από τους 300 του Λεωνίδα, που ήταν οι 300 της Φιλικής, που ήταν οι 300 που ανέβηκαν στο βουνό ή που στήσανε τα μπαϊράκια τους στην Επανάσταση. Αυτοί θα κάνουν διαφορά. Okay. Μόνο που αυτοί είναι δύσκολο να τους βρεις, με την έννοια ότι το να πει κάποιος ότι εγώ κάνω το ζήτημα της πατρίδας μου προσωπικό μου θέμα. Προσωπικό μου, όπως είναι προσωπικό μου η ανατροφή του παιδιού μου. Mm-hmm. Αν είναι προσωπικό μου. Γιατί και αυτό πλέον παίζεται. Ή της οικογένειάς μου, η επιβίωση. Δεν είναι προσωπικό μου θέμα. Για όποιον νοιάζεται, είναι. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν για την πατρίδα μου το κάνω προσωπικό. Για να τους βρεις αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να περάσεις από 40 κύματα. Και εσύ και όλοι μας. Γιατί δεν είναι εύκολο κάποιος να απεξαρτηθεί από οτιδήποτε γνώριζε μέχρι τώρα, να σπάσει τα δεσμά της αλλοτινής του συνείδησης και να πει προέχει το απλό, το στοιχειώδες, το αυτονόητο. Και μετά βλέπουμε. Και μετά βλέπουμε. Γιατί αυτός ο λαός που ξεσηκωνόταν τότε, που έδινε τις μάχες του και όλα αυτά τα πράγματα, δεν είχε προδιαγραμμένο πρόγραμμα το τι θα κάνει. Έλεγε όμως το αυτονόητο. Κάτι πρέπει να γίνει, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να με φάνε ζωντανό. Δεν γίνεται. Γι' αυτό κιόλας η ιστορία έχει καταγράψει ότι από τις ελάχιστες εξεγέρσεις που είχαν γίνει στα Ντάχαου και στα Auschwitz ήταν με Έλληνες. Στον Ντάχαου το 1944 οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν. Οι Άλλοι ξεσηκώθηκαν και κάποιοι από αυτοί τους καπουλάρανε. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε ένα λαό που είχε αυτό τη σπιτάδα η οποία έσβησε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό και μας βρήκανε εμπόσικους. Και όταν λοιπόν έγινε αυτό που έγινε, που σε άλλους λαούς μπορεί να μην πετύχαινε και δεν θα πετύχαινε, γι' αυτό το επιχείρησαν εδώ, να καταφέρουν δηλαδή να κατακτήσουν τον τόπο χωρίς να ρίξουν πιστολιά, να πες πιστολιά. Έτσι λοιπόν χρειάζεται μια οργάνωση. Μια οργάνωση που η οποία να μπορεί να συνδέει αυτούς τους ανθρώπους που λένε ρε παιδί μου, να κερδίσω την πατρίδα μου και μετά βλέπουμε τι θα γίνει σε αυτόν τον τόπο και πώς θα τα καταφέρουμε. Αλλά τουλάχιστον έχω εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μου. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δύσκολο και αυτό. Ναι. Γιατί, βεβαίως πρέπει. Το έλεγε πολύ ώρα, δεν το έχω προχειρό. Δεν είναι χειρόπιαστο. Δεν το έχω προχειρό. Δεν το έχω προχειρό. Πώς το έλεγε ο Νικόλαος Δραγούμης. Λέει, ποιοι νικήσανε στην Επανάσταση. Λέει, πολλοί ενεπλάκησαν στην Επανάσταση. Πολλοί. Και πολιτικοί και στρατηγοί και στρατιωτικοί και όλα αυτά. Αλλά ποιοι νίκησαν, λέει, οι αγωνιστές. Τι ήταν αγωνιστές, δίνει έναν πολύ ωραίο ορισμό του αγωνιστή, το οποίο δεν τον έχω πρόχειρο, το έχω διαβάσει και δεν μπορώ να το αφαιρώ. Λέει, αυτός που αόκνος έβαζε την πατρίδα υπεράνω του συμφέροντός του. Αυτό πράγμα δεν είναι και εύκολο να το βρεις. Έτσι. Γιατί το συμφέρον δεν είναι μόνο το μεγάλο συμφέρον. Η κουτάλα που λέμε. Είναι τα μικροσυμφέροντα. Είναι τα προσωπικά ελλείμματα που έχει ο καθένας στον τέτοιο. Ότι εγώ ρε παιδιά, άγγιζα να γίνω ο Ναπολέον. Αλλά. Λοιπόν, με κλείσα στο Δημοκαίτιο. Με καταλάβεις τι λέω. Μιλάς μια μισή ώρα συνέχεια. Έτσι. Και. Μας είπε ο Γιουπίλος, να κάνουμε μια μικρή διακοπούλα μόνο. Ναι, γιατί έχουμε κάποια και email και προς εσένα. Και στο Γρηγόρη ή προς εμένα. Προς εσένα, γιατί εδώ πέρα, γιατί. Έχει εδώ, λέει, για την τουρκική επιθετικότητα, λέει. Mm-hmm. Τέλος πάντων, κύριε Καζάκη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και τα λοιπά και τη δράση σας γενικότερα. Μια και ζω στην Αλεξανδρούπολη, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Στις δύο τελευταίες εκπομπές σας, αναφέρατε ότι η Τουρκία έχει θέσει σαν στόχο της να καταλάβει εθνικό έδαφος έως το 2028. Πρόκειται για εκείνο το σχέδιο που είχαμε. Από πού προκύπτει αυτή η πληροφορία σας? Ευχαριστώ, καλή δύναμη. Ναι, ωραία, θα απαντήσουμε. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.
ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο με παρέα τον Δημήτρη Κυπριώτη και τον Γρηγόρη τον Πιερουτσάκου. Συζητάγαμε εδώ για τα ζητήματα, τα νέα ζητήματα που μπαίνουν και τον τρόπο. Απλά να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι η Ισπανία. Εγώ αυτό που χαίρομαι αυτή την εποχή, αν μπορεί να πεις ότι μπορεί να χαρείς, ας πούμε, σε αυτή την εποχή. Μπορείς να το πεις, ναι, οι Κινέζοι λέγανε κάτι που ενδιαφέρον, το οποίο είναι βέβαια διχασμένο. Μάλλον υπάρχει μια διχογνωμία. Δεν το ξέρω αν το λέγανε για καλό ή για κακό. Πάντως, όπως και να το λέγανε, λέει, σου δίναν την ευχή να ζήσεις σε ενδιαφέροντες καιρούς. Δεν ξέρω αν το λέγανε για καλό ή για κακό, αλλά έχει ενδιαφέρον. Ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς. Ποιο είναι το ενδιαφέρον αυτών των καιρών? Είναι ότι δοκιμάζεσαι το ποιος είσαι, τι είσαι, από τι είσαι φτιαγμένος. Και εμένα μου αρέσει αυτό. Γιατί είναι η περίοδος αυτή που δεν πιάνουν ούτε τα τσιτάτα, ούτε πώς να το πούμε, οι αναφορές, οι όποιες οι ρετσινιές, τα κλισέ, τα εγχειρίδια. Οι γενικότητες μιλάς. Ναι, τίποτα από όλα αυτά. Σε έναν κόσμο που συνεχώς βάζει το ερώτημα, να αυτό που σημείωσε εδώ πέρα τώρα ο Γρηγόρης, γιατί τον πήραν, είδα τηλέφωνο, που λέει, ωραία, όλα αυτά θα συμφωνήσουμε. Τι θα κάνουμε όμως και πώς θα το κάνουμε? Δηλαδή, τη συνταγή τώρα ψάχνουν όλοι να βρουν. Κοιτάξτε, η συνταγή είναι μία. Βεβαίως, τα έχεις πει, αλλά για να τα επαναλάβουμε πάλι. Η συνταγή είναι μία. Πρώτον, μία συσπήρωση ανθρώπων οι οποίοι πείθονται ανεξάρτητα το αν ποια ιδεολογική τοποθέτηση είναι και πείθονται ότι πρέπει να υπάρξει μια οργανωμένη δύναμη, εκείνη η οποία θα είναι ικανή να ανατρέψει αυτά τα πράγματα. Βεβαίως και θα λειτουργήσει καταλήτης μέσα στον ίδιο το λαό. Δεν θα μπορεί να εκφράσει όλο το λαό εξαντικειμένου, διότι ο λαός δεν εκφράζει τον λαό, δεν έχει δυνάμεις αυτή τη στιγμή ο λαός να κινηθεί ενιαία, να το πούμε έτσι. Η πολιτική αυτή η δύναμη θα πρέπει να αμφισβητήσει τη μόνη διαδικασία νομοποίησης που έχει μείνει σε αυτόν τον τόπο, του πολέμου, δηλαδή το κοινοβούλιο. Υπάρχουν δύο τρόποι να αμφισβητήσει το κοινοβούλιο, είτε δια της εφόδου στα χειμερινά ανάκτορα, είτε δια των εκλογικών διαδικασιών. Να σπάσεις δηλαδή τη διαδικασία της νομοποίησής του από τα μέσα. Επειδή όμως το ποιος σου επιβάλλει τους όρους που θα το αμφισβητήσεις έχει να κάνει με εξωτερικούς παράγοντες και όχι με σένα. Εσύ πρέπει να έχεις μια οργάνωση τέτοια που να είναι ικανή να τα κάνει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες σου παρουσιαστεί. Αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα που φαίνεται να έχει ο κόσμος μπροστά του είναι η δυνατότητα να μπορέσει να ανατρέψει το κοινοβούλιο δια των εκλογών. Ναι. Βέβαια θα πρέπει να έχει και ευθύνες και ο ίδιος. Όσο κυριαρχεί η λογική του κοίτα τη δουλειά σου ή ποιος θα με βολέψει. Ναι, τώρα πλέον αυτό όμως, βέβαια, πολύ πλέον, λίγο. Αυτό πολύ είναι λίγο, πολύ λίγο. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχεις. Νομίζω η ανάγκη του τώρα είναι να νιώσει ασφάλεια. Θέλει ασφάλεια, κάτι που δεν υπάρχει. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, βέβαια, τι χρειάζεται. Χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι το παίρνουν υπομάλης το πράγμα. Και βέβαια σε μια σακατεμένη παρασιτική κοινωνία, η οποία δεν έχει μάθει να δουλεύει, δεν έχει μάθει να βάζει κοινωνικούς στόχους. Κοινωνικούς, δεν λέω επαγγελματικούς ή άλλους, ή πολιτικούς στόχους. Δεν βάζει κοινωνικούς στόχους. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θέλω τη βελτίωσή μου σαν άνθρωπος. Να μάθω 5 πράγματα παραπάνω. Εγώ χαίρομαι, ας πούμε, που βλέπω ακόμη και μεγάλους ανθρώπους που, ξέρω εγώ, παρακολουθούν σχολές, πηγαίνουν μαθαίνουν μουσική, μαθαίνουν πράγματα. Αυτό δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πεθάνει. Γίνονται διεργασίες ακόμα. Πριν μέσα το φυσικό θάνατο, υπάρχει πνευματικός θάνατος, που επέρχεται πολύ νωρίτερα του φυσικού θανάτου. Λοιπόν, άρα, τέτοιους όμως δεν έχεις πολλούς. Τέτοιους όμως ανθρώπους θέλεις. Η φιλική εταιρεία δεν φτιάχτηκε από επώνυμους. Όχι. Η φιλική εταιρεία φτιάχτηκε από τελείως ανώνυμους.
Και μάλιστα όταν πήγανε και στους επώνυμους να απευθυνθούν, οι επώνυμοι πάθαν την πλάκα τους. Τους κοπήκαν τα πόδια, τα κάνανε πάνω τους. Έχουμε και παραδείγματα σημερινά. Το ίδιο, έτσι, το ίδιο πράγμα γίνεται. Από ανώνυμους ανθρώπους. Πόσες φορές απευθυνθήκαμε στους επώνυμους, μεγάλους επώνυμους. Ναι, πηγαίνετε εσείς και εμείς εδώ είμαστε. Το αδετάδαμε. Γιατί ο κόσμος λέει δεν ενώνεστε. Δηλαδή κουραστήκαμε πλέον να το. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει το εξής. Ο κόσμος λέει την ένωση, μάλλον την ένωση. Τη συνεργασία, ας πούμε. Τη συνεργασία. Να σώσουμε τη χώρα. Να διώξετε αυτό το σύστημα. Θέλει να σώσει τον εαυτό του, θέλει να σώσει. Εντάξει. Ούτε τη χώρα του, κανέναν άλλο. Τον εαυτό του πάει να σώσει. Σε ένα βαθμό. Και τι θέλει να το κάνει με τον γνωστό τρόπο. Αντί να κουράζω το μυαλό μου και να λέω ρε παιδί μου, ποιο τα λέει σωστά και ποιο είναι εκείνο που θα τραβήξει το διάολό του, α μαζευτούν όλοι να μου λύσουν το πρόβλημα. Αυτό λέει. Είναι η κλασική μικροαστική αντίληψη. Μα έφερε εδώ που μα έφερε. Mm. Επειδή όμω δυστυχώ δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά, λοιπόν, λέμε. Τώρα έχει δύο μεγάλε δυσκολίε. Γιατί και προηγουμένω μου είχαν πάρει τηλέφωνο ένα φίλο από την Κόρινθο, δεν το γνωρίζω. Καλά να είναι ο άνθρωπος και μου λέει γάμο το τι θα γίνει. Εννοείτε. Θα βρεθείτε όλοι μαζί να ας πούμε να. Γιατί δεν πάει άλλο. Πεθαίνουμε. Έτσι. Σωστό. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Ναι, έχουν γίνει πολλά βήματα από τότε που ξεκίνησαν κάποιοι από εμάς να λένε το αυτονόητο. Ότι εδώ πρόκειται για κατοχή, ότι μιλάμε για το οικόπεδο, ότι το οικόπεδο έχουν βάλει στο μάτι, ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι ηθαγενείς, ότι κάτι έτσι πολύ ωραία πραγματάκια που τα λέγαμε το 2009 και ήμασταν οι γραφικοί πάνω σε κάτι κασόνες και τα λέγαμε, έτσι, και μας κυνηγάγανε θεοί και δαίμονες και φτάσαμε στο σημείο σήμερα το σύνολο του αντιμνημονιακού χώρου να μιλάει για κατοχή. Και όχι μόνο. Εγώ το ακούω και από τους μνημονιακούς. Ναι, κατοχή έχουμε, κατοχή. Ναι, αλλά ρε φίλε, άρα έχουμε κατοχή, το σύλλογος. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή, αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη εξέλιξη. Ακούω και από τα δεξιά και από τα αριστερά να μιλάνε για κατοχή, να μιλάνε για πατρίδα, να μιλάνε για εθνική ανεξαρτησία, έτσι, εθνική κυριαρχία. Εδώ υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Το πρόβλημα δεν είναι ότι το καταλαβαίνουν ή πώς το καταλαβαίνουν. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να τα καταλάβει και καλά κάνει. Το μεγάλο πρόβλημα είναι κάποιοι με κολλημένα μυαλά που προσπαθούν να προσαρμόσουν αυτό που κατανόησαν ή που αντιλήφθησαν ή που τους εξανάγκασε ο κόσμος να αντιληφθούν στα δικά τους ιδεολογικά καλούπια. Προσπαθούν να διηθήσουν τον πατριωτισμό ή την όποια πατριωτική αναφορά είτε μέσα από τη δεξιά τους ιδεολογία ή μέσα από την αριστερά τους ιδεολογία. Και έτσι ο πατριωτισμός να προσλάβει πρόσημο, αριστερό ή δεξιό. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και αυτό και δεν εννοώμαστε που λέει ο Κοσμάκης. Γιατί, πολύ απλά, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε με δυνάμεις οι οποίοι απλά προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τον πατριωτισμό, έστω και να τον αρνιόντουσαν κάποιες στην αρχή, πριν χρόνια τους ξέραμε. Σκοτωνόμασταν, δεν υπάρχει θέμα, ρε παιδιά, θυμάμαι μια συζήτηση το 2012, μόλις πρώτο είχε, πριν καν τις εκλογές του 2012, σε επώνυμους, καλλιτέχνες και μη, που βεβαίως προερχόντουσαν και από τη δεξιά και από οτιδήποτε και όλα αυτά τα πράγματα, ανάλογα με το ποιον είχαν πατρευτεί. Γιατί στον καλλιτεχνικό χώρο, από ό,τι κατάλαβα αργότερα, είναι ποιος σε πληρώνει ή ποιον έχει στο κρεβάτι σου. Για να το πούμε έτσι, να μην το πω πιο λαϊκά. Λοιπόν, και μου είπανε, μα κύριε Καζάκη, όταν τους εξήγησα ποια είναι η κατάσταση, που είναι αυτό το πράγμα και αυτό λέγεται το συλλογισμό, ας πούμε, και όλα αυτά. Εσχάτη, όλα αυτά. Λέει, δεν είναι χοντρό. Κακιά λέξη, κακιά λέξη. Κάνανε λάθη οι πολιτικοί. Εντάξει, οι λάθη κάνανε. Βέβαια, οι ίδιοι σήμερα, κάποιοι από αυτούς, είδα συνεντεύξεις τους και μιλάνε για κατοχή, για το συλλογισμό και ιστορίες. Αλλά μην τον είδαν τον Παναή. Ψάχνουν να βρουν πιο αριστερό σχήμα ή δεξιό σχήμα να εκφράσουν τον πατριωτισμό τους. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, κύριοι και κυρίες. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό το πράγμα. Ή θα υπάρξει μια πατριωτική δύναμη καθαρόημη, η οποία θα μπορεί να ενώσει δεξιούς και αριστερούς, χωρίς να καταργεί το αριστερά-δεξιά με κάτι νεοφασίστες που το θέλουν. Το κύριο το πατριωτικό. Δηλαδή η εθνική ανεξαρτησία. Δεν υπάρχει και γάλα. Εθνική ανεξαρτησία. Εθνική ανεξαρτησία. Με ό,τι αυτό σημαίνει σε επίπεδο νομισματικής κυριαρχίας, συνταγματικής κυριαρχίας, με όρους δημοκρατίας, όλα αυτά τα πράγματα. Άρα πρέπει πρώτα να αποκτήσουμε ένα ανεξάρτητο κράτος και μετά να κουβεντιάσουμε. Δεν το συζητάμε τίποτα. Δεν μπορούμε να συζητάμε από τη στιγμή που άλλος κανονίζει. Και ιδιαίτερα τώρα που πλέον μετεξελίσσεται πλέον η κατάσταση και σε ανοιχτά στρατιωτικό πόλεμο.
ή διαφαίνεται. Και βάζεις εδώ τι είπε, γιατί να δώσουν την απάντηση στον... Για την τουρκική επιθετικότητα, λέει. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, το σχέδιο δηλαδή. Ναι, η τουρκική επιθετικότητα είναι φως φανάρι πρώτον. Γιατί όμως γίνεται? Δεν γίνεται γιατί έτσι του ήρθε στα καλά καθήκοντα. Για το σχέδιο μέχρι το 2026. Ναι, 26. Ναι, διότι όντως για να εκφραστεί η επιθετικότητα αυτή και να πάρει σάρκα και ωστά πρέπει να σου πάρει έδαφος. Έτσι. Λοιπόν, εδώ, να πατήσει δική του πότα εκεί. Να πατήσει την πότα. Τώρα, αυτό θα γίνει οπωσδήποτε. Θα γίνει στην περίπτωση κατά την οποία θα συνεχιστεί μια πολιτική των άλλων δυνάμεων προς την Τουρκία του διαμελισμού της. Θα επιζητήσει και αυτή να κάνει. Πού είναι ο πρόσφορο έδαφος? Εδώ. Αυτό το έχουμε πει. Το σχέδιο αυτό που λέει. Το σχέδιο λοιπόν αυτό, το οποίο προβλέπει ας πούμε την ολοκληρωτική, αν θέλεις, άνοδο της Τουρκίας. Έτσι, είναι προς όλα τα επίπεδα. Και στο επίπεδο ας πούμε και της αμυνάς της, άρα και στο επίπεδο της επέκτασής της εφόσον χρειαστεί. Όλα τα προβλέπει μέσα το σχέδιο αυτό. Και με την έννοια αυτή θα προσπαθήσει, θα επιχειρήσει και το απεννοημένο αυτό διάβημα. Βέβαια, θα είναι παγκόσμιο γεγονός να κηρυχθεί ένας πόλεμος μεταξύ συμμάχων. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Όμως, όταν βλέπει η Τουρκία ότι μένει στα γεωπολιτικά της παιχνίδια, τα δικά της, των μεγάλων δυνάμεων, ότι πάει να βγει έξω, όταν βλέπει ότι στα ενεργειακά πετιέται έξω, θέλει να καθίσει στο τραπέζι και θα καθίσει στο τραπέζι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά κάνει στην Κύπρο, αυτά κάνει στο Αιγαίο, αυτά κάνει και στη Θράκη. Κάπου θα καθίσει. Αν πάμε τώρα να δούμε πού ακριβώς θα το επιχειρήσει, το πιθανότερο είναι να επιχειρήσει τις γκρίζες ζώνες, αυτό το οποίο πέτυχε στα Ήμια, να το επεκτείνει και από εκεί βλέπουμε και κάνουμε. Πού θα είσαι εσύ ευάλωτος και θα συναμολύσει. Και εγώ δεν λέω πολλά πράγματα. Λέω μία βραχονησίδα ακόμα να σου πάρει. Ένα ακατοίκητο πάλι νησάκι να σου πάρει. Και να πάει, όχι να σου πάρει, να εγκαταστήσει εκεί πέρα δύναμη. Τι θα κάνει η Ελλάδα? Τι θα κάνει η Ελλάδα? Εδώ είναι πλέον, ποια είναι η κόκκινη γραμμή της? Έχουμε κόκκινη γραμμή. Πιστεύω ότι επιτελεία την έχουν την κόκκινη γραμμή. Η κυβέρνηση αυτή ή και οποιαδήποτε άλλη από δάφτες είναι σε θέση να το υλοποιήσει ή θα πάμε πάλι στο δεν πειράζει και άντε να το μοιράσουμε. Με τα δεδομένα αυτά που έχουμε εκεί θα πάμε. Τότε λοιπόν έρχεται και η κατάκτηση πολύ εύκολα. Το χτύπημα αποφασιστικό σε συγκεκριμένο σημείο θα γίνει και θα είναι και πολύ ισχυρό. Και τότε, επειδή έχει τώρα την πρωτοβουλία, την έχει την πρωτοβουλία σε όλες τις κινήσεις της, είναι αυτός που θα ενεργήσει και πρώτος, θα έχει και το αποφασιστικό βήμα. Και άντε μετά, βεβαίως, δεν θα είναι μια σύλλαξη σε επίπεδο διάρκειας. Δεν χρειάζεται και πολύ όμως. Χρειάζεται να σας καθίσει στο τραπέζι για να σου πάρει. Οπότε, ναι μεν επίθεση, ναι δε ανταλλαγές και θα μιλήσουμε. Απλά, έχει αλλάξει πλέον και ο τρόπος δομής του κράτους. Γι' αυτό λέγαμε προηγούμενος πόλεμος, ο πόλεμος στο Δινεκές. Ο πόλεμος έχει να κάνει το γεγονός ότι ολόκληρο πολύ το κράτος πλέον. Είδες που δεν το έφερα τώρα, συνέχεια όλο το κράτος είναι σε αυτή τη διαργασία. Ναι. Μπράβο, υποτάσσεται στην επίτευξη στρατηγικών στόχων. Έτσι. Δεν έχει να κάνει από τη δικαιοσύνη. Μέχρι οτιδήποτε. Έχουμε ένα νέο τύπο ολοκληρωτισμού. Είναι στόχη. Που πλέον δεν έχουμε πλέον τον παλιό διαχωρισμό των εξουσιών, όπου είναι στους Αμερικανούς λέγεται check and balances, δηλαδή να κρατιούνται κάποιες ισορροπίες. Έχουμε ξεκάθαρα μια υποταγή ολόκληρου του κράτους και των θεσμών του στις στρατηγικές επιδιώξεις μιας ηθήνουσας τάξης, η οποία βέβαια δεν έχει πλέον εθνικά χαρακτηριστικά. Δεν έχει καν εθνική αναφορά. Αυτή είναι η μεταβολή που γίνεται και αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Γι' αυτό κιόλας κάνουμε το εξής λάθος. Τους λέμε Νεοοθωμανούς. Είναι μέγιστη μαλακία αυτή. Mm. Συγγνώμη για την έκφραση. Mm. Για αυτό που το κάνουν. Γιατί στην ουσία δεν θέλουν να πάνε πίσω. Χρησιμοποιούν τις Οθωμανικές αναφορές για να παγκοσμιοποιήσουν την πολιτική της Τουρκίας. Δηλαδή να υποδηλώσουν ότι αυτό το κομμάτι της αυροστάξης που στηρίζει τον αφίδρομα. Και τον Ερντογκάν, και ο Ερντογκάν επιδρά στη διαμόρφωση αυτού του κομματιού της αεροστάξης, είναι ενσωματώνεται πλήρως σε αυτό που λέμε διεθνής κράτικο-μονοπωλιακή ολιγαρχία. Είναι μια ολιγαρχία υπερεθνική,
η οποία διασυνδέεται στο παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης ή παγκοσμιοποίησης. Δεν αφορά τη χώρα, δεν την νοιάζει η χώρα. Αυτό που την νοιάζει είναι να κερδίζει πλεονεκτήματα ή συγκριτικά πλεονεκτήματα, ακόμη αν χρειαστεί να το κερδίσει και σε βάρος της χώρας της. Έτσι έχουμε και εμείς μια τέτοια παγκοσμιοποιημένη ολιγαρχία, η οποία δεν την νοιάζει. Από τη στιγμή που κερδίζει μέσω των Τούρκων, θα πάει με τους Τούρκους. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσει εδώ πέρα. Η τουρκική φιλία που στηρίχθηκε, σε αυτούς δεν στηρίχθηκε. Μα δεν είναι τυχαίο εδώ πέρα. Έχουμε παραδείγματα και στην ιστορία. Επειδή έχουμε μια ξεπουλημένη άρχουσα τάξη από παλιά, η παλιγενεσία, να το πω που λέγαμε προηγουμένως, δεν ξεκίνησε από επώνυμους. Κανένας από τους επωνύμους του ελληνισμού μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν συμμετείχε στην επανάσταση. Κοτσαμπάτσι, δηλαδή, τώρα μην κάνανε όχι, αυτή... όχι μόνο. Εγώ σου λέω από τους λόγιους του έθνους. Και οι λόγοι, όλου, ναι. Πάρτε όλους αυτούς που χαρακτηρίζει ο κύριος Δημαράς νεοελληνική διαφώτιση. Ή που τέλος πάντων η νεότερη ιστορική, ας πούμε. Κανένας. Ούτε καν ο Κοραής. Ο Κοραής από μακριά και στέλνει συμβουλές προς ασχέτους. Λοιπόν, μα από μακριά. Επιστολές. Λοιπόν, ναι. Συμβουλές προς Γρεκούς. Λοιπόν, ούτε έχει καταλάβει τι συνέβαινε εκεί πέρα. Λοιπόν, κανένας. Και αυτοί που πήρανε το βάρος και σηκώσανε την όλη ιστορία, καταλήξανε να πεθάνουν είτε στις φυλακές, είτε να δολοφονηθούν, είτε να πεθάνουν απλοί υπάλληλοι του νέου κράτους, όπως ο Αναγνωστόπουλος, όπως ο Σκουφάς, κυριολεκτικά στην ψάθα. Χωρίς καν να τους έχει δώσει κάποιος μια τιμή, ρε παιδί μου, να τους αναγνωρίσει το, γιατί μπήκαν τυχοδιώκτες μετά. Και αυτό θα είναι και η μεγάλη απειλή. Να το πούμε ξεκάθαρα. Όταν θα γίνει η μεγάλη αλλαγή ή όταν θα επιχειρείται πλέον ο λαός μας, θα έχει πάρει τις αποφάσεις του και θα πλέον θα δρομολογεί την πολιτική αλλαγή, εκεί πλέον ο μεγάλος αγώνας θα είναι με τους τυχοδιώκτες. Αυτούς δηλαδή που έρχονται να καρποθούν από αυτή την ιστορία. Και εδώ ξέρω, υπάρχουν πολλοί. Χαμός, θα στράτιες. Λοιπόν, σαν τα σμήνι που θα πέσουν επάνω τους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι. Γι' αυτό θέλει την οργάνωση που λέγαμε προηγουμένως. Εκεί απέτυχε η φιλική εταιρεία. Δεν διατήρησε την οργάνωσή της. Δεν την κράτησε με τέτοιους όρους ώστε να μπορεί να κρατάει, να είναι σταθεροποιητικός παράγοντας της μετεξέλιξης, της μετάβασης, να το πούμε έτσι, στον ελληνικό κράτος. Και έτσι οι τυχοδιώκτες πήραν το πάνω χέρι. Το 2013-2014-2015 κυρίως αυτό, φάνηκε τότε όντως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει σχεδόν μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, διότι ήλπισε πράγματι ο κόσμος. Σήμερα υπάρχουν αυτές οι προσδοκίες στον ελληνικό λαό για μια άλλη δύναμη, χωρίς να την προσδιορίζουμε. Όχι, υπάρχει. Εγώ νομίζω ότι αν κατορθώσουμε και σπάσουμε το... πώς να το πούμε, την αδυναμία του να έρθει σε επαφή με την πολιτική πράξη, αυτή τη στιγμή που είναι. Έχει χάσει και την εμπιστοσύνη του. Ναι, εντάξει, αυτό είναι και μέσα στοιχείο. Ένα στοιχείο αδυναμίας. Γιατί τι σημαίνει έχω χάσει την εμπιστοσύνη. Ναι, είναι αδυναμία. Είναι αδυναμία. Η προσωπική του αδυναμία να καταλάβει ποιος τον δουλεύει και ποιος όχι. Ναι. Έναν ενεργό πολίτη τον δουλεύεις. Ή τουλάχιστον δεν τον δουλεύεις εύκολα. Σωστό. Έτσι. Λοιπόν. Ή τέλος πάντων, όταν επιτρέπει να τον δουλεύεις, το επιτρέπει ο ίδιος. Δηλαδή είναι συνειδητή του επιλογή και οπότε εύκολα και γρήγορα ανακάμπτει από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, τι γίνεται, εάν το κάνει αυτό το πράγμα, τότε θα γίνει με πολύ μεγάλα ποσοστά. Εδώ δεν υπάρχει περίπτωση μέσης λύσης. Δεν θα έχουμε μια μεταβατική κατάσταση όπου κάποιες πολιτικές δυνάμεις πετραδάκι, να φτιάξουμε το τσαρτί μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει ο χρόνος γίνει... κιόλας αυτό. Όχι, δεν είναι και δεν είναι κοινωνικές συνήθειες. Δεν μπορεί ο κόσμος να το ανοιχτεί αυτό. Ακριβώς. Η επιλογή θα είναι κορυφαία. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του ο κόσμος και επειδή δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, δεν έχει εμπιστοσύνη κανέναν. Ναι. Έτσι, κατά συνέπεια. Οπότε εδώ έχει ευθύνη πάρα πολύ, ιδιαίτερα εκείνο το κομμάτι του κόσμου, όσο μικρό κι αν είναι, που μετράει διαφορετικά τον εαυτό του. Έχει, το λέει ο παππούς μου, έχει μεγάλη σκιά. Αυτός έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Mm. Τώρα ειδικά έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Γιατί αυτό που λειτουργεί σήμερα, επειδή ο κόσμος έχει χάσει την αίσθηση, η κοινωνία χάνει την εσωτερική της συνοχή και τη συγκρότησή της, δεν μπορεί να έχει αίσθηση οργάνωσης. Τι σημαίνει οργάνωση?
το μόνο που ξέρει από οργάνωση είναι τους χουλιγκάνους, τα πολιτικά κόμματα. Τη φιλαθλοποίηση. Και την, ναι, τα, όλο αυτό το πράγμα. Και το όποιος έχει δουλέψει στα κάταργα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ή το μπάχαλο της δημόσιας του δημόσιου τομέα. Είναι τα πρότυπα, τα πρότυπα που δεν θα ήθελες ποτέ να έχεις σαν οργάνωση, έτσι. Λοιπόν, οπότε όταν του λες οργάνωση, ο άλλος πάει στο μυαλό, μια από τις τέσσερις αυτές κατηγορίες. Δεν ξέρει τίποτα. Ενώ ο παππούς μου, ας πούμε, ή παππούδες μου, ή και μάνα μου με τον πατέρα μου, ας πούμε, όταν λέγανε οργάνωση, ξέρανε το σωματείο που τότε ήταν αγνό ακόμη και που ήταν μεταξύ τους και προσπαθούσαν να κάνουν, ή το σωματείο της γειτονιάς, ή τους πολιτιστικούς συλλόγους που τρέχανε άνθρωποι που πραγματικά πασχίζανε. Όχι πως δεν υπάρχουν και σήμερα, αλλά είναι πολύ λίγοι. Πολύ λίγες τέτοιες περιπτώσεις και δεν τις ξέρει ο πλατής κόσμος. Τότε ήταν δεδομένο ότι τα νέα παιδιά στο τάδε χωριό που φτιάχνανε πολιτιστικό σύλλογο και παλεύανε, ας πούμε, να κάνουν κάτι, ότι ήταν αυτό το πράγμα το αυτονόητο, ρε διάολε. Ότι εμείς, για παράδειγμα, όταν ήμασταν μαθητές δεκαετία του 70, τέλη δεκαετία του 70, ότι κάναμε στέκια μαθητικά και εκεί πέρα μαζευόταν ο μαθητόκοσμος και κάναμε τις Παναγιά στα μάτια, από ζωγραφικές μέχρι πολιτικές συζητήσεις, φιλοσοφικές για το Θεό και το αυτό και το υπερπέραν και όλα αυτά. Τα αυτονόητα. Έτσι. Τώρα πούντα. Τελειώνει η ώρα. Και με αυτή την ανακοίνωση και τις δύο εκδηλώσεις. Λοιπόν, έχουμε τις εκδηλώσεις για να ξέρει και ο κόσμος. Πρώτον, να πούμε ότι στις 24 Μαρτίου 2018 θα γίνει εκδήλωση ομιλία στο Βόλο, όπου το Ενίο Παλαϊκό Μέτωπο Μαγνησίας διοργανώνει εκδήλωση ομιλία με θέματα πορεία εθνικών θεμάτων, Κύπρος, Αιγαίο, Θράκη, Μακεδονία, ιστορική, πολιτική και νομική διάσταση αυτών, η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, κατά το διεθνές δίκαιο κτλ. Και ομιλητές θα είναι ο Δημήτρης Κυπριώτης και η στρατηγός αναποστρατεία, ο γενικός γραμματέας του ΕΠΑΜ και η Κέρι Μαυρομάτη, δικηγόρος και διδάκτορ διεθνούς δικαίου. Λοιπόν, το Σάββατο στις 24 Μαρτίου, ώρα 7 μετά μεσημβρίας, στο επιμελητήριο Μαγνησίας, αίθουσα συνεδριάσεων στην οδό Δημητριάδος 176. Την ίδια ημέρα, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, δηλαδή το Σάββατο στις 24 Μαρτίου, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, Βασίλη Σοφίας 9 και Δημήτρη Μόσχα, Δημήτρη, δεν ξέρω, Δέλτα Μόσχα, το πάντων αυτό, στο Μαρούσι, θα γίνει η μερίδα για τα μνημόνια, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία, με τον Φώτη Λεπίδα, τον Φώτη Μαζαράκη και τον Δημήτρη Καζάκη. Επίσης, να πούμε έτσι μερικά σχόλια που λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Να έβλεπες, Δημήτρη, στην εκπομπή του Μάνεση έναν ψαρά Έλληνα που ζει 30 χρόνια Ισλανδία, με πόσο απλό τρόπο εξηγούσε τι εστί δημοκρατία. Και με τι πλάγιο τρόπο προσπαθούσαν να τον μπερδέψουν, να πει άλλα πράγματα, αλλά δεν το κατάφεραν, γιατί όταν ζει σε πραγματική δημοκρατία, δεν μπορεί να συμπερδέψει ένας Μάνεσης ή ένας Πατατοσάλε του Σκάι. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν είδα την εκπομπή αυτή, αλλά το πιστεύω ότι κάπως έτσι, κάπως έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, έχει πολλά μηνύματα σχετικά με την και υπήρχε και μια πρόταση από έναν φίλο, τον φίλο τον Ηλία, που λέει ότι με την εκπομπές μας με τον κύριο του Μανίδη είναι πραγματικά απίστευτες, θα μπορούσα άνετα να τις φανταστώ σε ένα αμφιθέατρο. Ίσως θα έπρεπε να καθιερώσετε μια φορά την εβδομάδα, τις δύο εβδομάδες, να κάνετε μια κοινή εκπομπή με τον κύριο του Μανίδη. Επίσης θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να κάνετε μια εκπομπή για το θέμα της δικαιοσύνης. Ποια είναι η ιστορική της προέλευση, ο στόχος της και πώς την χρησιμοποιεί η άρχουσα τάξη. Αυτό γιατί γίνεται πολύ ντόρος από το διεθνές δίκαιο και γενικά το δίκαιο είναι άχρηστο και στην τελική ο ισχυρός επιβάλλει τη θέλησή του. Καλή δύναμη και το κεφάλι ψηλά. Ναι, όχι, να το πάρουμε υπόψη μας. Αξίζει τον κόπο να τα πούμε αυτά. Να ευχαριστήσουμε όσους μας ακούσαν, έτσι είναι μέχρι τώρα μαζί μας. Βλέπω και από την Αμερική μας έχουν στείλει έτσι μηνύματα και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είχαν και καλή άποψη για το συλλαλητήριο της Αμερικής. Και εγώ που το είδα... από ό,τι βλέπω εδώ κάποιους φίλους ομογενείς. Από ό,τι είδα και εγώ, ναι, δεν... Ναι. Δεν θα μπορούσε. Με πατούλι τώρα, αντίσταση με πατούλι. Ναι.
Είναι όπως λέμε το στρατηγός με παντόφλες που έλεγε ο Μπάγκαλος. Όχι ο Ξεφτύλας, ο παππούς. Νόμιζε ότι μίλαγε, ας πούμε, σε χωρικούς και μπορούσε να τους τουμπάρει με κάτι ψευτοεπιγραφικά που φώναζε εκεί πέρα. Ναι, τέλος πάντων. Και μόνο το γεγονός ότι φέρανε τον Πατούλη δείχνει πολλά. Πάντως έχει ενδιαφέρον να φυλάσσεται ο κύριος Πατούλης, διότι προαλήφεται για αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Κάπως έτσι πήγε να το κάνει το comeback ο κύριος Σαμαράς και αμέσως μόλις δημοσιεύτηκε το όνομά του στις εφημερίδες του πρώην συγκροτήματος ότι προαλήφεται για ξανά για νέος και ξαφνικά τα δικόγραφα περί Νοβάρτης και άλλα πέσανε στο κεφάλι του και εξαφανίστηκε. Ο κύριος Πατούλης έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα, ειδικά με τον κύριο Λάτσι. Γι' αυτό λέω εγώ ότι μην προαλήφεται και πολύ έντονα και πολύ γρήγορα για αρχηγός, διότι όταν έχεις πολλούς σκελετούς στον ντουλάπι, ανοίγεις να πάρεις κάτι και πέφτουν στο κεφάλι σου. Λοιπόν, όπως και να έχει, μαζί με αυτούς που νομίζουν ότι βάζοντας πλάτη στον Πατούλη έχουν να κερδίσουν κάτι. Δεν έχουν αντιληφθεί για ποια Ελλάδα μιλάμε, σε ποια κατάσταση βρίσκεται η Ελλάδα και τι ακριβώς μελιγενέστε σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, να πούμε καλή συνέχεια, καλό απόγευμα και εσάβριο τα νεότερα. Αντίο. Διαδικτυακός σταθμός ηρωή. Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.